Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Κωστή Ατσαρός στο μικρόφωνο, εφεντομουτσουνάρα μου, ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι, γράφεται αθλητήριος στο μαποτεύτερο, στο προσωποβιβλίο και εδώ ανταμώνουμε και σήμερα. Ανταμώνουμε και σήμερα. Έξω καιρός μουντός, δεν θέλω να είστε μουντρούχοι, δεν θέλω να χάνετε την όρεξή σας επειδή δεν, τέλος πάντων. Εντάξει, okay, και τι να κάνουμε δηλαδή, και τι να κάνουμε. Όλα θα τα τακτοποιήσουμε. Όλα μαζί εδώ θα κάνουμε τη ζουμουσάδα μας και σήμερα να περάσουμε όμορφα το επόμενο δίωρο και να έρθουμε και το μεσημέρι να παίξουμε 2 με 3 και να τα πούμε όλα όπως κάνουμε κάθε μέρα. Σημαντικό που έχουμε και σήμερα την υγεία μας και συναντιόμαστε. Σημαντικό είναι που μπορούμε και σήμερα να είμαστε πίσω από το μικρόφωνο. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε. Θέλω πριν από όλα, πριν από οτιδήποτε πω, πριν από χορηγούς, πριν από οτιδήποτε, θέλω να σφίξω το χέρι και να πω ένα τεράστιο μπράβο και respect στο παλικαράκι που το μυαλό του γέννησε το πανό που είδαμε χθες στη Δράμα. Δηλαδή, είναι τεράστια μαγιά μέσα σε μόλις λίγες λέξεις, βάζοντας σε μία σειρά συγκεκριμένα γράμματα ή αλλάζοντας ένα γράμμα, να μπορείς να πεις τα πάντα. Το έχουν κάνει λίγοι άνθρωποι κατά το παρελθόν. Ο ένας είναι ο Αρκάς, ένας είναι ο Φρέντι Γερμανός. Δηλαδή μιλάω εδώ για τους εγχώριους, για τους δικούς μας. Εξωτερικό το έχουν κάνει, το έχει κάνει ο Γούντι Άλεν. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, είναι τεράστια μαγιά όταν μπορεί να έχεις αυτή την κατεβασιά στο μυαλό, όταν το μυαλό σου μπορεί να γεννήσει με μία αλλαγή ενός γράμματος μόνο ένα τέτοιο ευφυές πράγμα. Και το back του normality είναι, νομίζω, για πολλά χειροκροτήματα ο τύπος. Respect. Θέλω, αν κάποιο παοξάκι στη Δράμα μας ακούει, αν κάποιο ζουμουσάκι στη Δράμα, επειδή έχουμε πολύ κόσμο εκεί, πολλούς ακροατές, τους ευχαριστώ για τα μηνύματά τους χθες και μέσω του Παύλου, του Συντριβανίσου, αλλά και μέσα στο inbox μας γέμισαν με αγάπη και με ωραία λόγια. Εμείς αυτό που υποσχόμαστε κάθε φορά είναι ότι θα δίνουμε όλη μας την ψυχή. Θα παραμείνουμε έτσι όπως είμαστε, με αυτή την ωραία τρέλα, με αυτή την ωραία παιδικότητα, καθαρή πάνω απ' όλα, γιατί αυτό μου λένε οι περισσότεροι, μην αλλάξει, την αλλάξουμε. Τώρα θα αλλάξουμε, στα 48 μας. Τους ευχαριστούμε για τα λόγια, δεν θέλω να διαβάζω μηνύματα τώρα γιατί δεν είναι και ωραίο τα επενετικά. Θέλω λοιπόν, το είπα και σε κάποιους από τα παιδιά εκεί στην περιοχή, αν κάποιος γνωρίζει τον εμπνευστή αυτού του πανό. Το πανό του πανό πάει, δεν είναι, αυτά είναι άκλα, δεν πάει του πανού. Αν υπάρχει λοιπόν κάποιος που ξέρει το λεβέντι αυτόν, ποιος είναι. Βέβαια ξέρω ότι η πρώτη απάντηση, ποιος έγραψε αυτό το πανό, είναι αυτός 1-0, αλλά αυτά τα λέμε 2 με 3 το μεσημέρι. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω το όνομα του παιδιού και να το πούμε κιόλας. Διευκρινίζω για αυτούς, επειδή δεν ήταν σε τηλεοπτική μετάδοση το χθεσινό φιλικό, διευκρινίζω λοιπόν ότι σε ένα πανό από τα παιδιά της Δράμας, ΠΑΟΚ, σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Δράμας, υπήρξε το εξής: back to normality, παίρνοντας την κουβέντα που λένε οι τωρινοί κυβερνώντες, επιστροφή στην κανονικότητα, αυτό σημαίνει back to normality, όμως προσθέτοντας ένα μόνο γραμματάκι και βάζοντας ένα όμικρον ακόμα, το normality έγινε normality, παραπέμποντας ευθέως και χωρίς καμία, να πούμε, κρυφή ή μυστική σουξουμούξου κατάσταση, παραπέμποντας ευθέως στο νουρ, ένα εκεί που ένας μετά τον άλλον, οι μάρτυρες για τον ναρκοκάραβο, για τους 2 τόνους ηρωίνης, πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον από βροχοκύλη, από οτίτιδα, από πλατυποδία, από αιμορροίδες, από πιτηρίδα, από φτέρνισμα, από καταράκτη, από ποτάμι, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει, ας πούμε, από ριάκι, από λαγκάδι. Back to normality. Αυτό χθες το πανό ήτανε μια γροθιά στο στομάχι όσων, λέω,
έχουν συνείδηση. Όσον. Για κάποιον που είναι τελείως χοντρόπετσος, αν υπάρχει τίποτα, έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα, αν μια μύγα έρχεται και καθίσει πάνω στο δικό σας χείλος ή στο δικό σας χέρι την ώρα που τρώτε, φυσικά ενοχλεί και κάνεις και την κίνηση να την τεινάξεις από πάνω σου. Έτσι δεν είναι? Αν η μύγα όμως πάει και καθίσει στην πλάτη του ελέφαντα ή του υποπόταμου ή του ρινόκερου, σι και με καντάρ, και ο ελέφαντας και ο ρινόκερος και ο υποπόταμος, δεν νομίζω ότι θα τον πολύ απασχολήσει. Θα συνεχίσει να τρώει ή να πίνει τα δικά του και δεν τον νοιάζει κιόλας. Για όσους όμως έχουν λίγο συνείδηση, για όσους έχουν λίγο τσίπα, λίγο αξιοπρέπεια, λίγο ντροπή, αυτό το πανό χθες ήταν μια γροθιά στο στομάχι. Ήταν, πέρα από τον τραυματισμό του Ζαμπά, το πιο σημαντικό γεγονός του χθεσινού φιλικού. Και είμαι βέβαιος ότι, αν όχι το ίδιο αυτό το ίδιο το πανό, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα το δούμε αυτό το πανό και στην Τούμπα. Αν όχι το ίδιο, ένα πανομοιότυπο. Διότι είναι εφιέστατο. Είναι αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό, που προσπαθούν να μας τρελάνουν, που προσπαθούν με αυτό το επικοινωνιακό τσουνάμι, με τη λάσπη, με τον οχετό, με κάθε τρόπο, προσπαθούν να τρελάνουν τον κόσμο, να τον γεμίσουν τοξικότητα οτιδήποτε κινείται γύρω του ποδόσφαιρο, γιατί κορυφώνεται και το ντέρμπι, όπως καταλαβαίνετε, φτάνει η στιγμή, έρχεται το ντέρμπι, κορυφώνεται η αντίστροφη μέτρηση. Και ναι, μεν έχουμε πρώτα τη Λάρισα, αλλά το μυαλό όλων, και ελπίζω αυτό το μάτς στο ντέρμπι να το ξεχάσουν εκείνο το βράδυ οι παίκτες μας στο μάτς με τη Λάρισα και μετά να σκεφτούν τον αντίπαλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα τα πούμε όλα αυτά. Ήθελα να πω για το πανό πρώτα-πρώτα. Να πω, χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με τρομερές και καταπληκτικές συσκευές Whirlpool, η έκτη αίσθηση ηλεκτρικές συσκευές. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και έναν αιώνα στην έρευνα, η Whirlpool με καταπληκτικές συσκευές. Αυτή θα βρείτε την παρτίδα και όχι μόνο, και πολλές άλλες, και όλες τις μάρκες και όλες τις φίρμες στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, στο μεγάλο χορηγό. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και ταμπλέτ και ταμπλέτες και τηλεοράσεις και κινητά και ψυγεία και πλυντήρια και τα πάντα όλα. Και μπαίνετε μέσα, λέτε είμαι ζουμουσάκι, είμαι τσατσαρόσκυλο και θέλω να μου κάνεις εξαιρετικές τιμές. Και θα σας προσέξει και θα κόψει και θα ξανακόψει. Ούτε εξάρι δεν κόβει τόσο πολύ. Ούτε αμυντικό χαφ όπως το δίδυμο Παμπουκίδη Νικολαίδη. Φυσικά για το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη στο Αιγαίον, τα ξέρετε, τα λέμε κάθε μέρα, όσοι πήγατε μείνατε ενθουσιασμένοι από το πόσο καθαρά είναι όλα, από το πόσο φροντισμένα, να μπαίνετε μέσα σε ένα ιχθυοπολείο και να μην μυρίζει ψαρίλα, ας πούμε. Μου είπε ένας κύριος που πήγε χθες από την Κάτω Τούμπα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μπαίνεις και μυρίζει, λέει, θάλασσα. Μυρίζει, λέει, πραγματικά μυρίζει παραλία. Δεν μυρίζει παραλία, όχι δική μας εδώ. Μυρίζει Αιγαίο, μοσχοβολάει ο τόπος. Πεντανόστιμο όλα. 214.000 για το διοικητήριο, 69-56-66 για το ρόκο. Στη ειδική συσκευασία έρχονται. Αν θέλετε, σας τα τηγανίζουν, σας τα ψήνουν κιόλας. Μακριά από λέπια, από εντόστια, από μυρωδιές, τα πάντα. Όσο για το νούμερο 1 ζαχαροπλαστείο στην Θεσσαλονίκη, είναι ο Νικολαίδης, Καραολή και Δημητρίου. Τώρα στη 237, για στην 163 γίνεται ανακαίνιση. Καταπληκτικά τα πάντα του, τα γλυκά του, οι τούρτες του, τα ψωμιά του, τα σιροπιαστά του, όλα. Οι σοκολατίνες, οι σοκολατόπιτες, τα σιροπιαστά, τα πάντα όλα. Νικολαίδης, αρτοζαχαροπλαστεία. Σήμερα εμείς κληρώνουμε μια σακούλα, η τελευταία σακούλα της εβδομάδας, από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου 125 και ο Πασχάλης και ο Κώστας εκεί συνεχίζουν την παράδοση. Και όσοι πήγατε, μείνατε ενθουσιασμένοι. Έχω πει πολλές φορές, τσεκάρω πρώτα τι γίνεται και μετά δίνουμε στον κόσμο το δώρο ή το χορηγό. Και τα παιδιά αυτά είναι, και ο Μιχάλης αλλά και ο Άγγελος, εξαιρετικά. Όλα τους. Όλα τους. Χθες συζητούσαμε για το Ζαμπά
και πως ενώ πρέπει να ασκούμε κριτική, είναι περιουσιακό στοιχείο της ομάδας και ότι δεν πρέπει να απαξιώμε ένα παίχτη όταν είναι στα κάτω του και ότι πρέπει με να ασκούμε κριτική και ότι πρέπει να δει πως χειρίστηκε την καριέρα του ο Μίσης όταν δεν έπαιζε, το τι έκανε ας πούμε οποιοδήποτε άλλος νεαρός παίχτης που άρπαξε την ευκαιρία του, βλέπετε το Λιμνιό παράδειγμα, και λέγαμε ότι πρέπει, άσε το Instagram, δούλεψε να ξαναβρεις το δρόμο σου και δεν είναι να απαξιώνουμε παίχτη. Σκληρή κριτική μεν, εκεί που πιστεύω εγώ ότι το έχεις χάσει, και το βράδυ πήγε και τραυματίστηκε. Φυσικά πολύ λυπηρό το γεγονός. Εννοείται ότι άλλο η κριτική και άλλο, γιατί το άκουσα και αυτό εχθές, καλύτερα που τραυματίστηκε. Λέει, τι καλύτερα που τραυματίστηκε. Θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά, θα μπορούσε να μαζέψει τον εαυτό του, θα μπορούσε να σοβαρευτεί ή θα μπορούσε να κάνει την αυτοκριτική του χωρίς να έχει χιαστούς, να πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο, ρε παιδιά, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν ευχόμαστε χιαστό ούτε στο χειρότερο εχθρό μας. Στο χειρότερο αντίπαλο. Ποιος είναι ο πιο μισητός, ρε παιδί μου? Εγώ ποια φάτσα δεν γουστάω? Ο Μπάρκας, ας πούμε, εμένα που βλέπω τη φάτσα του και μου γυρίζει το στομάχι. Δεν έχω δικαίωμα να το πω, ρε παιδί μου. Μου είναι αντιπαθέστατος ο Μπάρκας. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Δεν φτάνω όμως μέχρι το σημείο να εύχομαι να πάθει ζημιά, ας πούμε, να πάθει χιαστούς ή να πάθει αχίλιους τένοντες ή να σπάσει τα πόδια του ή τα χέρια του. Τέτοια πράγματα. Ποτέ. Κατάρες και τέτοια. Το ότι θέλω να τα τρώει 5-5 σαν λουκούμια και να είναι μόνιμα σκυμμένος και αυτή η φάτσα του να έχει μόνιμα αυτή την απογοήτευση, αυτή η περίεργη χωρίστρα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το ότι θέλω να τα τρώει σαν κουνέλα και να μην σηκώνει το κεφάλι του, έτσι, είναι μια άλλη ιστορία. Ευχόμαστε η Μαγνητική σήμερα να μην δείξει τα χειρότερα για το Ζαμπά. Είναι νέος φυσικά, πολύ νέος, για να φοβάται για την καριέρα του. Πραγματικά μέσα από την ψυχή μας του ευχόμαστε να μην είναι το χειρότερο. Το ίδιο ευχήθηκε και ο Πέλκας και στο βράδυ στο Instagram, γιατί οι παίχτες έχουν επιλέξει και αυτόν τον τρόπο πλέον να επικοινωνούν μεταξύ τους. Είπε στο συμπαίκτη του, εύχομαι να ξεπεράσεις γρήγορα, να μην είναι τα χειρότερα και να είσαι γρήγορα μαζί μας. Βεβαίως, έτσι πρέπει. Η μία λοιπόν δυνατή εικόνα ήταν το πανό back to normality. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάρει προφήσεις για να ξέρουμε, φτάνει το lover. Τι σημαίνει και τι θέλει να πει το παλικάρι. Η άλλη δυνατή εικόνα είναι ότι το Ζαμπά εκτός αγωνιστικού χώρου το βγάζει υποβασταζόμενο από τη μία πλευρά ο γιατρός και από την άλλη ο μεγάλος αρχηγός. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος? Φυσικά και υπήρχε. Ένας οποιοσδήποτε, ένας φροντιστής, ο βοηθός του γιατρού, ο φυσικοθεραπευτής, ο κυπουρός, ένας οποιοσδήποτε άλλος συμπαίκτης, ένας πιτσιρικάς, ένα από τον πάγκο. Πήγε ο Αντρέ να τον στηρίξει. Και όταν λέω να τον στηρίξει, εννοώ και πρακτικά, επειδή έφυγε υποβασταζόμενος ο Ζαμπά, αλλά και ψυχολογικά. Ότι σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, εγώ είμαι δίπλα σου, ο αρχηγός. Γι' αυτό λέω, συμπεριφέρεται σαν πατέρας ο Αντρέ. Σημειολογικά, δεν ξέρω, το προσέξατε? Βέβαια, τηλεοπτικά δεν νομίζω ότι το έδειξε κάποιο κανάλι. Αλλά βλέπαμε συνέχεια, μπαίναμε, αυτό είναι αρρώστια, έτσι. Δηλαδή να μπαίνεις στα live, να ακούς το ραδιόφωνο και να μπαίνεις και στα διάφορα site για να δεις την εξέλιξη ενός φιλικού αγώνα και να έχεις και την αγωνία μη χτυπήσει κάποιος, γιατί αυτή την αγωνία την είχα εχθές όταν άκουσα ότι ήταν βαρύς ο αγωνιστικός χώρος, ότι έβρεχε όλη μέρα στη Δράμα και ότι ήταν επικίνδυνο το τερέν για τέτοιους τραυματισμούς. Είναι αρρώστια, τι να κάνουμε δηλαδή? Και να χαλιέσαι που προηγεί το αντίπαλος με ένα φάουλ 0-1, 1-0, και να ξέρεις ότι δεν έχει καμία σημασία αυτό το φιλικό, ας πούμε, για το πρωτάθλημα, για το κύπελο, για Ευρώπη, δεν έχει. Κι όμως, να μην θέλουμε να χάσουμε ούτε εκεί, αυτό δείχνει και ότι έχουμε μεγαλώσει
όλοι μας, δεν εννοώ ηλικιακά, και ότι η ομάδα το κατάλαβε αυτό και έκανε αυτό που έπρεπε, διότι ο ΠΑΟΚ τα 4 γράμματα, ακόμα κι αν παίζουν τα 16χρονα, ακόμα κι αν είναι τα τσικό, ακόμα κι αν πάνε τα δικά μας τα παιδιά που είναι του δημοτικού, δεν πρέπει πουθενά να παρουσιάζεται αδιάφορος, πουθενά να κάνει αγκαρία, πουθενά να δείχνει ένα πρόσωπο δυσφορίας, ένα πρόσωπο εντάξει, τέλος, άντε να το κάνουμε και αυτό. Όχι, όχι. Και επειδή τιμά τους εκάστοτε οπαδούς εκεί που πηγαίνει να παίξει, επιπροκειμένου σε μία όχι 100%, 200% παοκτσίδικη ασπρόμαυρη πόλη, έχω αρκετές φορές βρεθεί στη Δράμα και στο χωριό του Αγίου Βασίλη και παλιότερα που είχα φίλους που τραγουδούσαμε εκεί, αλλά και έχω πολλούς φίλους. Να, η ΕΡΤΡΙΑ πώς έδειξε στιγμιότυπα από το φιλικό στο δελτίο ειδήσεών της? Α, δεν ξέρω για στιγμιότυπα, μπορεί. Αλλά τηλεοπτική μετάδοση ζωντανή δεν υπήρχε από το παιχνίδι. Και δεν ξέρω μήπως θα μπορούσε το ΠΑΟΚ TV να το δείξει, γιατί πραγματικά είχαμε ενδιαφέρον. Όχι βαθμολογικό, το ξαναλέω. Αλλά θέλαμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Μαωρίσιο, ο οποίος παρουσιάστηκε έτοιμος. Και τα πόδια του έβαλε στη φωτιά και δεν φοβήθηκε. Το ίδιο ισχύει και για το Βαρέλα που έδειξε ότι είναι πίσω. Υπάρχει και ποστάρισμα από την ΠΑΕ, the beast is back, το θηρίο. Και περιμέναμε να δούμε ποιοι θα αρπάξουν για την ευκαιρία. Αυτός που θεωρώ ότι χθες είδε το μάτς σαν μια ευκαιρία για μια πολύ δυνατή απάντηση για να βροντοφωνάξει «Είμαι εδώ», είναι ο Πέλκας. Τον είδαμε στις φωτογραφίες, τον είδαμε στις φάσεις. Έτρεξε, πάλεψε, μόχθησε. Εγώ ρώτησα και τα παιδιά που ήταν εκεί, που ήταν στην περιγραφή, να μάθουμε τι και πώς. Έβαλε γκολ με κόρνερ. Ο έτερος ο οποίος φώναξε «Είμαι εδώ», με παράπονο βέβαια, είναι ο Λάμπρου, ο οποίος μπήκε, σκόραρε. Υπήρξε αρχικά ένα ποστάρισμα ότι δεν νιώθω καλά άμα είμαι κάπου και δεν παίζω και ίσως είναι καλύτερο να φύγω. Μετά ξαναέβαλε ένα άλλο ποστάρισμα που λέει ότι για αυτούς που λένε ότι θέλω να φύγω, θέλω απλά να είμαι εδώ και να παίζω. Εντάξει, είπαμε. Όσο λιγότερα ποσταρίσματα στο Instagram, τόσο λιγότεροι μπελάδες. Δεν θα κερδίσεις κάτι. Στο λέει ένας που είναι πατέρας. Στο λέει ένας συμβουλευτικά τελείως, με αγάπη, ούτε με προσβλητικό τρόπο, ούτε να σου κουνήσω το δάχτυλο ας πούμε επειδή εγώ είμαι ο άριστος ή ο τέλειος ή ο υποδειγματικός και θα πρέπει να σου πω τι θα κάνεις. Η απάντησή σου η καλύτερη είναι αυτό που έκανες χθες, που μπήκες και σκόραρες, που μπήκες και μόχθησες, έτρεξες, πάλεψες να δείξεις πράγματα στον προπονητή σου. Και επειδή θέλω να τα λέμε όλα, ο Λάμπρου δεν είπε «θέλω να φύγω επειδή δεν παίζω βασικός». Δεν νομίζω ότι έχει καμιά απέτηση για φανέλα βασικού. Μπορεί να την έχει, αλλά δεν την εκφράζει. Λέει απλά «θέλω να παίζω». Θεωρώ ότι όλους τους κοιτάει, όλους προσέχει ο Αμπέλ και νομίζω αυτό είναι τελείως προσωπική άποψη, ότι θα τον δει και τον Λάμπρου και μετά τη χθεσινή παρουσία του. Θα του δώσει την ευκαιρία. Έδωσες σε όλους χθες και τον Στόχ, αν και τον ξεκίνησε τον Στόχ σε μια θέση όχι αριστερού εξτρέμ, εκεί έπαιξε ο Αντρέ, τον έβαλε κάπου στον άξονα, ψάχνεται και ο Στόχ, κάτι πήγε να δείξει, αλλά δεν όμως είναι ο Στόχ που περιμέναμε, ότι δεν θα βγαίνει από την εντεκάδα, ότι θα είναι κολόνα, ότι θα είναι από τους ηγέτες. Δεν, στα τρία μάτς τον είδαμε, έτρεξε αυτά, ναι, δεν είναι όμως ο Στόχ. Αυτό που λέει ο πιο πολλής κόσμος, χωρίς να είναι κολλητός του ο Λάμπρου, και εννοείται ότι πάντα ισχύει το όποιος δεν παίζει είναι ο καλύτερος, είναι δώσ' του μια ευκαιρία, δώσ' του ένα-δύο μάτς εκεί που έχουν κριθεί τα παιχνίδια.
Βάλτον, 20 λεπτά, μισά ώρα. Όπως δόθηκαν ευκαιρίες σε όλους, δώσε και σε αυτόν. Για να μας αποδείξει αν κάνει ή δεν κάνει. Εγώ θεωρώ ότι το παιδί έχει να δώσει πράγματα στον ΠΑΟΚ. Από πού πιάνομαι? Πιάνομαι από την καταπληκτική του χρονιά πέρσι στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Δεν είναι του πεταματού. Με τη Φέγενορτ, με τον Άγιαξ, με την Αιντχόβεν, με αυτές έπαιζε αντίπαλος. Εκεί στη Φορτούνα Σιτάρτ, πώς τη λέγανε αυτοί που έπαιζε. Άρα, βεβαίως, ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει. Ναι, αυτός, οκ, okay, κάτι βλέπει, κάτι δεν βλέπει, αλλά μήπως να τον δούμε και αυτόν, λέμε. Από τη στιγμή που ο Στοχ δεν τραβάει. Από τη στιγμή που ο Μπίσεσβαρ είναι ντεφορμέ και δεν είναι και εκεί η θέση του. Από τη στιγμή που ο Αντρέ μπαίνει σταδιακά για να παίξει εκεί και μπορεί να παίξει και απέναντι και πολλά πολλά ρε παιδί μου. Αυτό λέμε εμείς. Χωρίς να είναι ούτε προσταγή στον προπονητή, ούτε το παίζουμε έξυπνοι εμείς ξέρουμε. Μπορεί να βλέπει κάτι ο Φερέιρα που εμείς και δεν το βλέπουμε και δεν το ξέρουμε. Τακτικά. Από συμπεριφορά, από πώς κολλάει στο σύστημά του. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ ρε παιδί μου θέλω να τον δω κι αυτόν. Να τον δω σε 2-3 μάτς, τεταρτάκια, 20 λεπτά. Και επειδή θεωρώ ότι είναι δίκαιος άνθρωπος ο προπονητής που έχουμε, πέρα από το ότι τον θεωρώ ευφυή, τον θεωρώ πολύ εντάξει στη δουλειά του, παθιασμένο και τρελαμένο, νομίζω ότι είναι ο μόνος που δεν του έχει δώσει τη δέουσα προσοχή και την ευκαιρία του Λάμπρου. Κανένας άλλος δεν μπορεί να έχει παράπονο. Έτσι, ο Γαϊτανίδης τραυματίστηκε που θα έπαιρνε για αυτός κάποια στιγμή το χρόνο του. Οι υπόλοιποι, εντάξει, την πήραν την ευκαιρία τους. Και θα την ξαναπάρουν. Το άλλο που διαβάζω από χθες είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, και από άλλες ομάδες για το Μίσιτς. Παιδιά, ας υπάρχει ενδιαφέρον. Ο παίκτης έχει ρήτρα. Η συμφωνία με την ομάδα του, τη Sporting Λισαβόνας, είναι δεδομένη. Δεν είναι ότι βγάζουμε εμείς κάτι από το μυαλό μας ότι θα πάμε να διαπραγματευτούμε τώρα, να δώσουμε δύο χαρτιά και τον πήραμε με 2 εκατομμύρια και μπορεί οι άλλοι να πούνε όχι. Δεν είπα. Τέλος. Πληρώνεις, γεια σας, και ας τους άλλους να ενδιαφέρονται. Το έχω πει κι άλλη φορά. Από το να έχεις μια σύντροφο ή έναν σύντροφο, γιατί έχουμε και ακροάτριες, άσχημο, κακομούτσουνο, για να έχεις την ασφάλεια ότι δεν μπορεί να στον πάρει ή δεν μπορεί να τον θέλει κανένας ή να την θέλει κανένας, όχι. Προτιμώ να έχω μία που να τη θέλουν πολλοί ή έναν, αν είμαι γυναίκα, έναν που να τον θέλουν πολλές, αλλά να ξέρω ότι αυτός θέλει εμένα. Ο σύντροφος ή η σύντροφος. Αυτής της νοοτροπίας είμαι. Άσε λοιπόν να ωρέγονται. Και το Γιαννούλη και το Λιμνιό να ωρέγονται. Και το Μίσιτς και το Σφιντέρσκι. Βεβαίως αυτό δείχνει ότι έχω σπουδαίο υλικό. Όταν κινητοποιούνται οι ομάδες στο εξωτερικό. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Τι να έχω δηλαδή. Να έχω κάποιον που δεν του θέλει κανένα, δεν ασχολείται κανένα. Για να έχω την ασφάλεια ότι δεν μου φύγουν ποτέ. Μα δεν πάει έτσι. Και εγώ πιστεύω, και εντάξει, μου χαλάει λίγο τη διάθεση που το λέω, αλλά θα το πω όμως, ότι και ο Λιμνιός και ο Γιαννούλης θα φύγουν. Δεν ξέρω αν θα φύγουν το καλοκαίρι ή το επόμενο ή το μεθεπόμενο, αλλά κάποια στιγμή τα δυο αυτά παιδιά, αν συνεχίσουν να δουλεύουν έτσι, αν συνεχίσουν να έχουν τέτοια απόδοση σε υψηλό επίπεδο, ο Λιμιός μπορεί να έκανε τώρα μια κοιλιά, δύο μάτς, τρία. Ο Γιαννούλης πραγματικά, παλικάρι μου, φτού. Κάποια στιγμή, μοιραία, και δεν θα έρθει καμία δευτερότριτη, δεν θα έρθει καμιά μπρώμα από η Κάρνα, καμιά καφέ όπερα να του πει έλα, δεν θα πάει. Θα έρθει πρωτοκλασάτη ομάδα από σπουδαίο πρωτάθλημα. Για να πάρει αυτούς τους παίχτες. Και λέω για αυτούς γιατί και ηλικιακά είναι εκεί 22, 21, 23. Έτσι λέω εγώ. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε, το λέμε σε φίλους,
Το λέμε σε εχθρούς, είναι το σύνθημά μας, είναι η κοσμοθεωρία μας. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε, δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη, η φλόγα στα μάτια δεν σβήνει με τίποτα. Να το ξέρετε. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές, να συζητήσουμε για ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Υπέροχος ο κόσμος στη Δράμα, υποδέχτηκε με πολύ ζεστασιά. Με πολύ ζεστασιά. Την ομάδα που είδε πράγματα ο προπονητής στο φιλικό. Και τους πιτσιρικάδες και αυτούς οι οποίοι ήταν από τραυματισμό και έβγαλε τα συμπεράσματά του. Αυτός είναι και ο σκοπός που γίνονται αυτά τα φιλικά, παιδιά. Δεν είναι για να... Γιατί χθες μου λέει άλλος, αν χάσουμε σήμερα λέει σπάει το αίτητο. Ποιο αίτητο, βρε, το αίτητο είναι στα επίσημα, βρε, είναι στο πρωτάθλημα. Βίστε τα αυτά, ψάχνονται κάποιοι, περιμένουν ακόμα και στο φιλικό για να πούνε να χάσατε. Έλα βρε, θα περιμένετε αρκετό καιρό ακόμα. Θα περιμένετε. Θα πάμε σε διάλειμμα, θυμίζοντας ότι τα αδέρφια Τσαχουρίδη θέλγουν, εντυπωσιάζουν και μαγεύουν στο Βεργίνα Θέατρο, ο Κωνσταντίνος και ο Μαθαίος Τσαχουρίδης, προπόλη εισιτηρίων 491-291 στο καζίνο, όλο το 24ωρο, ticketservices.gr και στα καταστήματα public εισιτήρια για τα δύο υπέροχα αυτά παιδιά που θα σας μαγέψουν με τις μελωδίες τους. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμούλες! Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε αντάμα όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. 23-10, μην παίρνετε 23, το έχω πει πολλές φορές, δεν τους σηκώνει κανένας, δεν τους σηκώνει κανείς, ούτε Fox Terrier, ούτε Cocker Spaniel, ούτε να πούμε Chihuahua, ούτε Γιουβενάρδου. 23-10-287-888 για να μιλήσουμε στον αέρα, αντάμα, ξαναλέω σήμερα και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα εννοείται όταν πρόκειται για τσιτσί, όταν πρόκειται για φαγητό. Κληρώνουμε μια υπέροχη σακούλα κρέατα το Κροπολείο Άγγελος, πεντακάθαρα, πεντανόστιμα στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125, ο Πασχάλης και ο Κώστας εκεί, συνεχίζουν την παράδοση του Άγγελου. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε. Εννοείται η φωτογραφία με όλο το κολομέρι έξω του Τσούμπα Ακπομ από το χθεσινό φιλικό είναι μαγεία, είναι αυτό που λέμε κολοκατάσταση. Πάμε, καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Έλα ρε Κωστάκη, πρώτος είμαι. Καλώς το παιδί, πρώτος φίλε, πάλι έχεις κάνει τρομερή, να πούμε, τρομερή ενέργεια. Δεν περίμενα, αλλά θα είμαι τέταρτος πέμπτος, αλλά περιμένω. Άλλους δύο άδειασες, άλλους δύο. Να μιλήσω λίγο, έχουμε και δουλίτσα εδώ. Έλα αγοράκι μου, σε ακούω. Λοιπόν, καταρχάς καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Διαλέξαμε ρε Κώστα τη χειρότερη μέρα για φιλικό. Εντάξει. Τη χειρότερη μέρα να διαλέξω, όχι διαλέξαμε, έτυχε τώρα. Κοίταξε, όταν ετοιμάζεις, όταν προγραμματίζεις ένα φιλικό... δεν μπορείς να το προγραμματίσεις. Καταρχήν δεν το προγραμματίζεις το προηγούμενο βράδυ. Έτσι, ναι. Τώρα που σήμερα θα στρώσει, εντάξει. Πάντως εντάξει, πρέπει να γίνονται και αυτά τα φιλικά, να δούμε εμάς, για μένα οι διακοπές μας συμφέρουν φέτος. Γιατί είπαμε ναι, τον προπονητή, τον πήραμε τελευταία στιγμή, ακόμα ο άνθρωπος δεν έχει κατασταλάξει από ό,τι βλέπω. Πρέπει να γίνονται τα φιλικά. Δεν βλέπω τον Στόχ, δεν το βλέπω, απογοήτευση για μένα. Αν το Ζαμπά είναι εδώ και παρατηνόμενη απογοήτευση, αλλά για τον Στόχ περίμενα άλλα πράγματα, ακούστε εγώ. Σου πω την αλήθεια, τώρα δεν ξέρω φυσικά, αλλά... Εκτός από το Βιερίνια, για μένα προσωπικά, όλοι οι άλλοι που ήρθαν, ας πούμε ο Στόχ ή λέτε για τον Μπρίγιοβιτς, είναι πισωγύρισμα για μένα. Ας έκανε καλή σεζόν εκεί που ήταν. Ναι. Για μένα προσωπικά, μπορεί να είμαι λάθος Κώστα. Ναι. Έτσι νομίζω δηλαδή για τον Μπρίγιοβιτς. Δεν θέλουμε τώρα εμείς Μπρίγιοβιτς εδώ πέρα. Εμείς θέλουμε ένα στυλ να πούμε, ναι, λιβάγια ένα παίχτη εκεί μπροστά. Ωχαχα, τώρα μάλιστα. Τώρα ένα ειδικά ένα τέτοιο χαρακτήρα να μας κάνει μπάχαλο. Ναι, χαρακτήρα, ναι, Λιβάγια με τον καλό το χαρακτήρα, όχι ο Λιβάγια αυτός που είναι. Και ο Βράνιος είναι καλός παίκτης, αλλά είναι δεν το κάνει. Είχα την κουβέντα του Πρίγιοβιτς με πολύ καλό φίλο από το εξωτερικό
Και είπα το εξής, θεωρώ ότι ακόμα και αν γυρίσει κάποια στιγμή ο Πρίγιοβιτς, ναι, δύσκολο τουλάχιστον το πρώτο διάστημα να είναι έτσι όπως ήταν όταν έφυγε. Βέβαια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, γιατί εκεί είναι ένα ποδοσφαιρικό νεκροταφείο, Κώστα μου. Άστο, ναι. Δηλαδή, οι παίκτες έρχονται. Δείτε λίγο πώς ήταν ο Μπέρκ στα μάτς του Γαύρου με την Κράσνονταρ. Ο Μπέρκ που εδώ ήταν από τους καλύτερους σκόρερ, έτσι. Από εκεί. Παρατημένος. Υποβαθμίστηκε. Παρατημένος. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρω αν τώρα η ομάδα έτσι όπως παίζει είναι διατεθειμένος ο Πορτογάλος και ο Φερέρα να γυρίσει να παίζει όλη η ομάδα για έναν ποδοσφαιριστή. Όπως είχε κάνει ο Ρουμάνος που είχε προσαρμόσει όλο το σύστημα στο να πηγαίνει η μπάλα στον Κοτσίδα. Που χαρισματικός έτσι, δεν σβήνω τίποτα όπως έχω πει. Είναι από τα κορυφαία φορ που είχαμε ποτέ. Έτσι. Και τα παιδιά Κωστή, αυτά που είπε τώρα για Ανούλη Λιμνιό και τα άλλα τα παιδιά που θα είναι το μέλλον, ναι, του ΠΑΟΚ. Βλέπεις τώρα ο Λιμνιός, να είσαι Λιμνιός, πατέρας στο Λιμνιό, να το πεις στο παιδί σου. Άμα θες πήγαινε στον ΠΑΟΚ, γιατί έχω τον αγαπώ και εγώ ας πούμε σαν ΠΑΟΚ, και να δεις το παιδί σου απέναντι από, ναι, το σπίτι σου να κάνει τέτοια εμφάνιση, να βάζει τον γκολ, ναι. Τι άλλο θες ρε αδερφέ. Τι άλλο θες, καμαρώνουμε. Έτσι, και γιατί να έχουμε φέρει έναν Λεβέκ, να πούμε, ή έναν Τόσκα. Ή έναν δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έναν Λέοβατς. Έναν Λέοβατς και να μην παίζει, φίλε. Αυτός ο Γιαννούλης, πες μου ρε φίλε. Το φτύνο είναι για το παλικάρι, να μην οματιάσει. Να βρουν το δρόμο τους να πάνε και πιο πάνω. Εμάς θα μας ευχαριστήσει. Φυσικά. Αρχή να τα δίνουν όλα, να ξέρουμε ότι παίζουν ό,τι μπορούν. Όσο για το κρεοπολείο, ο Άγγελος Κώστα που έχουν σήμερα τα παιδιά προσφορά, έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια από ένα παλικαράκι που δουλεύει εδώ, είναι για τον Νάκη. Το παιδί λέει δεν υπάρχει, λέει Κώστα. Λέω να δώσει τα πια χαιρετίσματα από μένα, από τον Κώστα. Και να σας πω και ένα πράγμα. Ζούμου σου, αδερφέ μου, είναι και αυτό που θα σου πω. Δεν θέλω να τα λέω και ο ένας και ο άλλος. Όχι. Φίλε, σε φτωχούς, σε αναξιοπαθούντες, σε αυτά, πρώτοι-πρώτοι. Πρώτοι-πρώτοι να τρέξουν. Άστο, μην το συζητάς. Έτσι, τα παιδιά. Κάτσε δεν να πω, να μην ξεχαστώ, Κώστα. Ναι. Θα μόνες στις Μικόνες. Ξεχάστε το πρωτάθλημα. Ξεχάστε το. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Φιλιά. Γεια σας Κωνσταντίνε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Σας ακούμε. Έπεσε. Πάμε στον άλλον. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Καλώς το, ναι. Καλημέρα σε όλα τα Μουσάκια. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Την ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία. Θουβού. Σε υπερευχαριστεί ο Γιώργος Οού. Έτσι που ήταν εδώ, καλά, ήρθε και φυσική παρουσία, το λέω και δεν θυμάμαι αν τα είπαμε μετά, αλλά μου λέει πέσε παρακαλώ το παλικάρι, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου χαρίζει αυτό το δώρο. Καλά να περάσει, γι' αυτό είναι όλη η ιστορία της άλλης. Τέλεια, τέλεια. Να ξεχαστεί λίγο. Τέλεια. Βάλε Γιώργος 500 για τα κρέατα και εδώ βάλνε εδώ στο ένα πολύτεχνο άνεργο του. Έγινε ρε Γιώργαρα, για πες μου τι άλλο θες. Παιδιά, το έδειχνε κάτι κάποιος χθες το μάτς. Δεν είδα, όχι. Άκουσα στο ράδιο, αλλά δεν το άκουσα κιόλο. Δηλαδή, γιατί εγώ έψαξα και δεν το βρήκα κάπου. Πείτε μου, αν το έδειχνε κάποιος, έχω φάει ήττα μεγάλη. Έτσι. Τακ, κατευθείαν ήρθε η απάντηση. Όχι, μου λέει η Άντσου. Χρήσα, ξέρω ότι είναι. Γιατί έψαχνα, ρε παιδί μου, και σε διάφορα. Ξέρω εγώ, μήπως το έχει κάποιος σε κάποιο site, αυτά, τίποτα. Όχι, δεν το έδειξε. Μόνο ραδιοφωνικά και στα live, στα site που λέει 15 και 42 σουτ, 15 και 43 δοκάρι, ευκαιρία και τέτοια. Και η διεισόμαση φυσικά. Φίλε. Αρρώστια όμως. Δηλαδή αρρώστια παιδιά. Άρα να μπαίνεις μέσα να δεις τώρα τη φάση. Δηλαδή προσπαθούσα από τη φωτογραφία του Ζαμπά να καταλάβω πως τραυματίστηκε το παλικάρι. Τι έγινε. Έλα. Έλα. Έλα, σε ακούμε. Σε έχασα. Κάτι έκανες. Όχι, τίποτα δεν έκανα. Τίποτα. Έλα. Έπεσε. Έπεσε, δεν μας ακούει. Ξαναπάρε Θουβού γιατί σε χάσαμε. Καλημέρα. Ναι. Έχουμε ένα θεματάκι με τις γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Όχι. Πάμε. Επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λίγο ακόμη καληνύχτα θα έλεγα. Έχουμε ένα θεματάκι λίγο με τις γραμμές. Κάτι συμβαίνει και χθες το βράδυ, άκουγα τα παιδιά. Θα το λύσουμε όμως. Εντάξει. Έλα Χριστάρα μου, έλα, σε ακούω. Λοιπόν, Κωστή, αρχικά θέλω να πω λίγο κάτι σχετικά που αφορά την ομάδα. Ναι. Επειδή μου έκανε την τιμή να είμαι και εγώ ένας από τους διαχειριστές και από τη σελίδα. Άλλη μόνο. Είναι ένας
συνακροατής πιστεύω, ο οποίος κάθε μέρα κάνει 5 φορές την ημέρα αναφορές σε αναρτήσεις παιδιών. Ναι. Και το θεωρώ πολύ προσβλητικό, ρε παιδί μου. Από τη στιγμή που υπάρχουν 5 διαχειριστές και πλέον γίνεται έλεγχος των σχολείων, κάθε μέρα ο ίδιος όμως. Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι αυτό. Προφανώς ναι, εσβήνεται πριν το πάρω χαμπάρι. Όχι, τα επαναφέρω τα σχόλια, αλλά είναι προσβλητικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή την επόμενη φορά θα αναφερθεί και το όνομά του ή θα φύγει από την παρέα. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα είναι ντροπή. Τι κάνει, σχολιάζει τον αλωνόν τα. Όχι, κάνει αναφορά. Τα αναφέρει για να τα βγάλει. Αναφορά! Νόμιζα κάνει αναφορά, δηλαδή αναφέρεται σε αυτά. Όχι. Α, μάλιστα. Όχι. Πρέπει να το δω αυτό. Αυτό θα ήταν πιο τίμιο και πιο σωστό. Κατάλαβε. Νόμιζα ότι κάνει αναφορά. Αναφέρομαι στον τάδε. Πρέπει να το δω αυτό. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Εντάξει. Αν το συνεχίσει, ξέρει. Εγώ λέω μία λέξη μόνο. Χραμ. Γι' αυτό το είπα. Την επόμενη φορά να ξέρει ότι θα φύγει σούμπιτος. Λοιπόν, δεν μπορούμε να, παιδιά. Είναι 5 άνθρωποι στους οποίους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω και ποιοι είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα θέμα. Είναι 5 άνθρωποι που είναι σαν να είμαι εγώ. Δηλαδή πολλές φορές μου λένε γιατί μου το έσβησες. Δεν λέω ότι το έσβησε κάποιος άλλος. Είναι σαν να το έχω κάνει εγώ. Είναι παιδιά 12.350 άνθρωποι. Θα βρεθεί και ένας περίεργος, θα βρεθεί και δεύτερος. Είναι και κάποιοι που ζηλεύουν την παρέα μας, που δεν γουστάρουν, που για τον οποιοδήποτε λόγο, ρε παιδί μου, είναι άλλη ομάδα ή προσπαθούν να σας βάλουν να τσακώνεστε μεταξύ σας. Παιδιά, με συνοπτικές διαδικασίες. Όχι, δεν υπάρχει και λόγος, εντάξει, να μην το συνεχίσουμε, αλλά το αναφέραμε τώρα για να... Καλά έκανες, θα μπω να δω, θα μπω να δω. Ναι. Λοιπόν, τώρα για το χρησινό παιχνίδι, ξέρεις τι μου κάνει ρε Σίκος, τι μου εντύπωση. Είναι σαν να προσπαθούμε μονίμως, σαν λαός, σαν οπαδοί κτλ. Να έχουμε ένα πρόβλημα. Πάντα κάποιο πρέπει να είναι το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αναγάγουμε σε εμείς τον πρόβλημα τη μη παρουσία ή την παρουσία του Λάμπρου. Ναι. Δηλαδή και το παιδάκι αυτό του φαίνεται ότι το έχει επηρεάσει και αυτές τις αναρτήσεις μπερδεμένες κτλ. Ναι, δεν πρέπει. Δηλαδή, δεν πρέπει. Γιατί λένε όλοι ότι τι λέει να κάθεται, λέει ο Λάμπρου, λέει να βλέπει, λέει τον στόχο ή τον οποιοδήποτε. Ρε παιδιά. Φανταστείτε τον Ίγκασον, ο οποίος ήρθε ως η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πόσο περίμενε. Ως κορυφαίος αμυντικός στο Ρώσικο πρωτάθλημα πρωτού έρθει και περίμενε και μάλιστα από την προηγούμενη διακοπή δεν πήγε στην εθνική του ομάδα για να πει. Ναι. Και δεν τον έβαλε. Τι έπρεπε να πει. Χρήστο, καλά κάνεις και το αναφέρεις, είναι πολύ σημαντικό. Άλλο εκφράζω μια απορία. Ρε παιδιά, να τον δούμε και αυτόν. Άλλο αυτό. Άλλο να πιάσουμε τώρα. Και να κάνουμε ένα νέο θέμα, π.χ. Πασχαλάκι, λέω. Έτσι, δηλαδή, πάλι να δημιουργήσουμε αναμπουμπούλα και φασαρία. Είναι τελείως διαφορετικό. Ξέρουμε ποιοι είναι, γνωστοί είναι. Έτσι, που θα πιαστούν τώρα για να κάνουν φασαρία. Να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα από εκεί. Όχι, έτσι. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί που ψάχνουν να βρουν δικαίωμα κοστί μου είναι γνωστοί. Το θέμα είναι ότι και εμείς, ας πούμε, από μόνοι μας προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε σε αναταραχή. Εγώ το θεωρώ το Λάζαρο, το Λάμπρου ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά νομίζω ότι επειδή η ομάδα μας έτσι όπως επιτίθεται ουσιαστικά, επειδή ξέρεις καμιά φορά, φανταζόμαστε πράγματα, αλλά δεν ακούμε αυτά που λένε. Ρώτησαν τον Αντελίνο το Βιερίνια πριν από κανένα 2 εβδομάδες, Αντρέ λέει πού θα παίξεις, αριστερό, εξτρέμ ή δεξί. Και είπε ο Αντελίνο, δεν ξέρω πώς το άκουσαν, ότι παιδιά η ομάδα μας φέτος δεν παίζει με αριστερό εξτρέμ. Ναι. Η ομάδα μας θέλει ο αριστερός, ο ακραίος, παίζει ουσιαστικά σαν χαφ. Γι' αυτό και πολλές φορές βάζει τον Καντουρί ή τον Μπίσεσβαρ. Ακριβώς. Γιατί την πλευρά την όλη την έχει δώσει ο Γιαννούλης. Ακριβώς, είναι ο Γιαννούλης. Εδώ σε αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω, εδώ σε αυτό το πλάνο, σε αυτό το σύστημα, έχει πλήρως υποταχθεί, επιτρέψτε μου τη λέξη, ο Μάτος που είναι ένας κατεξοχήν άναρχος, πάλι με εισαγωγικά παίκτης, που προωθείται κτλ. Γι' αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό στο Μάτος, φίλε. Που έχει βάλει τη δική του την προσωπική τέλος πάντων επιθυμία, την έχει υποτάξει κάτω από το καλό της ομάδας. Για να μπορεί να παίζει ο Γιαννούλης όλη την πτέρυγα, έτσι. Ποιος ο Μάτος τώρα, έτσι. Κάποια συστήματα είναι ευνοούν, αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα ευνοεί στο Γιαννούλη και η τιμή του εκτοξεύτηκε στα ουράνια. Αυτό το σύστημα βοηθάει και τον Λιμνιό, γι' αυτό και παίζει πιο πολύ ο Λιμνιός, γιατί ουσιαστικά παίζει σαν full back πάνω κάτω. Έτσι. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε να μην δημιουργούμε θέματα χωρίς λόγο. Όχι. Απορία, ναι, βεβαίως, επιθυμία, άλλο αυτό παιδιά, έτσι. Άλλο. Κωστή μου, έχουμε τεράστιο ταλέντο. Τεράστιο. Δηλαδή, άμα κάτσουμε και δούμε ποιοι παίχτες είναι εκτός από το συζητάς. Μην το συζητάς καν. Να κλαίμε. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τη χάρτινη, ποιους έχει βασικούς και εμείς ποιους έχουμε εκτός αποστολής. Ας το μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Και κάτι τελευταίο να ξέρουν ότι αυτός ο εφιάλτης, εκείνη η μούρη του Μπάρκα που πανηγυρίζει, θα τη βλέπουν
Αυτό. Για μια εικοσαετία τουλάχιστον, μέχρι να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη για την κλοπή. Έτσι, έτσι. Όσο δε για τα πρωτοσέλιδά τους στις δικές τους εφημερίδες, τα ντροπή, τα ξεφτύλα, τα φτούσας κι αυτά, λίγο καθυστερημένα βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Κρατημένα, έτσι. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Χριστάρα μου. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα. Ναι. Όχι. Πάμε. Επόμενος. Ναι. Καλημέρα. Σας ακούμε. Παρακαλώ. Όχι. Παρακαλώ. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Έχουμε ένα θεματάκι με τις γραμμές, θα το λύσουμε. Εντάξει, okay, είναι πολλές, μπλοκάρουν, πέφτουν όλες μαζί, ξανανάβουν τα λαμπάκια. Πρώτον, πριν μου πεις οτιδήποτε, με ρωτάει η Νανά, από πού από τις Σέρες είσαι? Από ένα χωριό, αλλά μέσα στην πόλη έχω το μαγαζί. Ναι, από το πιο χωριό. Αυτό 1-0. Το Χριστός. Ε? Χριστός λέγεται. Χριστός λέγεται το χωριό. Α, φίλε, θα έχετε πάντα προστασία. Δεν σε συμβεί ποτέ τίποτε. Αυτό είναι. Αυτά είναι φιλονόματα για χωριά. Τώρα, έχεις ακούσει κανένα να λέει από πού είσαι, από το διαβολοχώρι? Και ομάδα του χωριού Νίκη Χριστού. Ποιος θα τολμήσει σε κερδίσει? Ποιος θα με τολμήσει, φίλε, δεν υπάρχει. Εκκλησία το γήπεδο. Έτσι. Βλέπεις, υπάρχει κανένα χωριό, ας πούμε, διαβολοχώρι? Ή ξέρω εγώ, από πού είσαι, από τα σατανέικα? Από το ξαποδό. Κωστή, να ζωρίσω την περιέργεια που έχεις στον κόλ του, είδα live του Λάμπρου. Ήσουν εκεί. Ήσουνα! Σπόρε 3 είχαν ζωντανές συνδέσεις με τον Αϊτόνι της Υπήρου, τη σέρα του Βασίλη Αναστασιάδη, όπως ξέρεις. Ναι. Είχαν ζωντανές συνδέσεις. Α, μάλιστα. Και από πίσω το παιχνίδι, ρε. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Έριξε και τον κόλ. Δεν πιστεύω να έχει πουθενά το παιχνίδι, γιατί εγώ έψαξα. Όχι, όχι, έψαξα κι εγώ, δεν. Απλά δεν έδειξαν κανένα πεντάλεπτο εκεί τα παιδιά στην Έτρια, στην εκπομπή μέσα από κάνα συνδέσεις. Ναι. Και πέσαμε και πάνω στον κόλ του Λάμπρου, ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο πλασέ. Του Πέλκα ήταν απευθείας με κόρνερ. Δηλαδή το έστειλε, βρήκε στα χέρια... Δεν έδωσε τα κούλκους, αυτό που το έδειξε live. Ναι. Και έδειξε και το πρώτο γκολ, είχε δείξει τις δράμας τώρα πρώτη μίχρονο, γιατί δεν είχαν μετά μοντάρι φαίνεται. Ναι. Και δείξανε και το που δέμε σε κανονική αγώνα του Λάμπρου. Του Λάμπρου. Κοίταξε το βασικό, παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το βασικό χθες ήταν να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Βαρέλα, ο Μαουρίσιο, οι δύο αυτοί οι οποίοι είναι βασικοί παίκτες. Προήρθαν από τραυματισμό. Δυστυχώς το τερέν είναι βαρύ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και στα άλλα αθλήματα στα κλειστά βάζει τον κλιματισμό. Okay. Εδώ έχει αναμετρηθεί και με τα στοιχεία της φύσης. Με τον αέρα, με το κρύο, με το λασπωμένο τερέν. Έχει αυτό την ομορφιά του. Για αυτούς έγινε βασικά. Και για κάποιους που θα αρπάζουν ευκαιρία, θεωρώ ότι ο Πέλκας, ας πούμε, φώναξε παρόν. Και ο Λάμπρου με την παρουσία του και με τον γκολ του. Εντάξει. Α δούμε. Απλά εγώ τώρα κάνω τον δικηγόρο του Διαβόλου και τον δικηγόρο του. Του Λάμπρου, ναι. Ότι το παιδί σου λέει σε κάποιο εύκολο παιχνίδι που με τη Λαμία με αυτά, να με αποστολίδε, ένα παιχνίδι είναι κάποια λεπτά να πάρει και αυτός, δηλαδή πόσο πιο χάλια να είναι από τους άλλους που παίζουν, παίρνουν αλλαγή. Δεκτό, δεκτό. Άλλο αυτό, εγώ... Σε το αίσθημα της αδικίας πιστεύω στον παίκτη, όταν βλέπει ότι ξέρεις κάτι μπαίνει τώρα, έπαινε ο Ζαμπά, πήρε πόσες ευκαιρίες, ήταν ελάχιστο. Άστο, τις πήρε, ο Ζαμπά τις πήρε τις ευκαιρίες. Και ο Στόχ τις πήρε τις ευκαιρίες. Έτσι. Πήρε ο Στόχ τις 4 ευκαιρίες. Εσύ δεν έχουν δικαιωμένα ημίχρονα. Και ο Ίγκασον, και ο Ζίφκοβιτς, και ο Λιμνιός, και όλοι. Στα στόπερ αλλάζουν πιο δύσκολα επίσης όπως αλλάζει πιο δύσκολα και το θεματοφύλακα. Φυσικά. Φυσικά, έτσι, είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε τώρα του για ένα εξτρέμι, για ένα επιθετικό χάφ, ένα δεύτερο επιθετικό με ένα στόπερ. Εγώ ξαναλέω, Στέλιο, θεωρώ ότι επειδή είναι δίκαιος άνθρωπος ο προπονητής, θα του τις δώσει τις ευκαιρίες. Η δική μου η συμβουλή στο παιδί είναι σταμάτα τα ποσταρίσματα στο Instagram. Δεν σου προσφέρουν τίποτα. Μόνο φασαρία, μόνο πάτημα σε διάφορα site τα οποία είναι αντιπάοκ τελείως, να αρπάζουν την ανάρτησή σου και να λένε δυσαρέσκεια, μπάχαλο, άνω κάτω πάω και αυτά. Δεν χρειάζεται. Αν σου λέει συνέχεια εγώ είμαι ο χειρότερος να βγαίνω εγώ εκτός αποστολής. Όχι. Κάνει και λίγο κυκλικά. Όχι. Ούτως ή άλλως δεν παίζουν όλοι, έτσι. Πιάσε τον προπονητή στην προπόνηση. Ναι. Δεν χρειάζεται επικοινωνία να γίνεται μέσα από το διαδίκτυο και να το βλέπουν όλοι φίλοι και εχθροί. Άρπαξε τον προπονητή και του πες του Mister, please, give me the chance. Δώσε μου δεκάλεπτα, τέταρτα να δει τη φλόγα στα μάτια σου. Θεωρώ ότι ο Περέρα δεν θέλει να έχει ένα ακόμα εργαλείο, ρε φίλε. Ναι. Δεν θέλει. Όχι όμως τώρα να το πιάσουμε αυτό το θέμα και να κάνουμε πάλι άνω κάτω και μπάχαλο την ομάδα, γιατί αυτό θέλουν, προσπαθούν οι εχθροί μας να πιαστούν από κάπου, Στέλιο μου. Και να κάνουν μπάχαλο την ομάδα, κατάλαβες. Εν ώψη του Ολυμπιακού, εμείς πρέπει να κάνουμε μια γροθιά τελείως. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Έτσι. Υπομονή το μέλλον είναι δικό μας, τελείωσε. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς. Οι άλλοι προσπαθούν να κάνουν τον Αβραάμ Μπέκεμπάουερ,
τον κυνηγάει το σύστημα. Ποιο τον Αβραάμ που κάνει τάκλι στην καροτίδα μέσα στην ξαναφή του τάκλι που έκανε. Τον έκανε καλυφθεί από εκείνη η κάρτα. Χώρια τα πινελίκια. Θα σου πω ένα πράγμα. Στο μαρκάρισμα αυτό που κάνει στον δόλιο τον παίχτη, να πούμε, εκεί στην, του ατρόμητου, μόνο που δεν το έχει κάνει εξέταση προστάτη. Δηλαδή, μόνο που δεν έβαλε το γάντι να του βάλει, ξέρεις που, το δάχτυλο. Μόνο αυτό. Ελληνορωμαϊκή απαγόρευε τη λαβή και πιάσουμε και χτύπημα μαζί. Απλά, Στέλιο μου, όταν τόσα χρόνια σε παίζουν 200-0, όχι 100-0, και ξαφνικά απλά δεν σε ευνοούν. Αυτό είναι τώρα ο Ολυμπιακός. Δεν αδικήθηκε πουθενά. Απλά δεν, απλά δεν έχεις αυτό το 200-0. Επιτρέπεται, λέει, να πάρει, λέει, κόκκινη κάρτα. Τι λες, ρε μεγάλε. Κίτρινη, λέει, στο πρώτο 20 λεπτό. Άκουρε εσύ να δεις, δηλαδή, τρελαίνεσαι, ρε παιδιά. Ας κάνει ένα τσακαλάκο στο ίντερνετ που τα ξέρει αυτά. Πόσες κάρτες έχει πάρει να τρέξει στην Ηρακλή, κίτρινες και κόκκινες και πώς πει στον Ολυμπιακό. Έχουμε μπόλικους τέτοιους, τσακαλάκια. Ξαφνικά βουλευτική ασυλία του Λάχης πήγαινε και βουλευτής. Έχει. Μανώλης, θα επιμεληθεί. Στα βιντεάκια. Δεν έπαιρνε κάρτα με τίποτα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Έγινε στελάρα μου. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας, Αλτός. Καλώς τον έλα, Θουβού. Έπεσες πριν. Έχουμε θεματάκι. Έπεσα, δεν χτύπησε ευτυχώς. Μπλοκάρουν όλες μαζί. Δεν χτύπησα. Έλα, αγόρι μου. Εκεί ο Αβραάμ έκανε εξαγωγή δοντιού. Και μάλιστα το φρονιμίτη πίσω. Ναι, για να είναι φρόνιμος ο άλλος. Ξέρουν τόσα χρόνια. Λοιπόν, θα μου βάλεις ένα ποταπό να ακούσεις μια εισαγωγή. Τι θέλεις, ό,τι γουστάρεις. Είμαι έτοιμος. Όταν χορεύεις, το τσιφτετέλει. Βεβαίως. Αυτό είναι Αγγελόπουλος, έτσι. Απόστολος Νικολαίδης. Όταν χορεύεις, το τσιφτετέλει. Α, μάλιστα. Όχι τώρα και θα πάω σε διάλειμμα, θα μπούμε αυτό όμως, να ξέρεις. Μετά, εντάξει. Θα μπούμε αυτό. Πάντως, αυτό που θέλω να πω εγώ προς όλους τους παίκτες μας. Γιατί μην ξεχνάς τι έλεγε ο Ρουμάνος, ο Αλεπουδέσκου, ότι για τον Καντουρί, ο Γομάρι Ελ Καντουρί, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που προπόνησε, έτσι. Δηλαδή, αυτό το είπε ο τωρινός προπονητής. Όχι ο... Ο Αμπέλ το είπε. Ο Αμπέλ το είπε. Ο Ρουμάνος. Όχι. Αμπέλ. Ο Αμπέλ το είπε φέτος το καλοκαίρι. Ο Αμπέλ το είπε, δεν το είπε ο Λουτσέσκου. Ναι. Ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, ναι. Φανταστείτε λίγο, προσπαθήστε να φανταστείτε, ότι η καθημερινότητα της ομάδος είναι προπονητής και παίκτες και το τεχνικό επιτελείο κτλ. Όλοι οι ψυχοθεραπευτές κλπ. Είναι στο γήπεδο, κάνουν προπόνηση στην άμεση έβρα κτλ. Και βλέπει ο προπονητής τους ποδοσφαιριστές σε διπλές προπονήσεις, μονές και βλέπει πώς συμπεριφέρονται. Ναι. Όταν λέει ότι ο Καντουρί είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω προπονήσει, σημαίνει ότι αυτά που ζητάει. Τα γιατί κάνει ο Καντουρί. Να κάνει κάτι. Να, τα κάνει και με το παραπάνω. Προφανώς έτσι το εννοούσε τότε. Τακτικά ότι είναι αυτό που ζητάει. Βέβαια, όχι ότι του περνάει όλους και βάζει τον κόσμο. Εγώ πιστεύω αφού είδε μετά το Βιερίνη, αφού είδε το Γιαννούλη, αφού είδε το Λιμιό, είδε το Μίσιτς, μπορεί και να την ψιλομετάνιωσε τη δήλωση. Γιατί από εκείνο το σημείο και μετά ο Καντουρί δεν έχει παίξει. Είτε λόγω τραυματισμού είτε λόγω τραυματισμού. Ότι... Έχει τραυματισμού κοστί. Δηλαδή τώρα 3 χρόνια. Δεν έχει πάει τετράμινο σερί. Θα σου πω τι μου είπε ένας μπαμπάς προχθές στη συνάντηση των γονέων για τον Καντουρί. Γιατί τέτοια συζητάμε. Φυσικά την ώρα που περιμένουμε να έρθει η σειρά μας να μιλήσουμε στη δασκάλα και στην διαγωγό. Μου λέει, έκοστη λέει, έκοστη. Ο Ελ Καντουρί, λέω, τι Χρήστο. Λέω, τι. Επειδή μου. Δηλαδή, λέω, πες το. Δηλαδή, δεν. Δεν. Ένα, δεν φτάνει. Κατάλαβα τι να πει. Δηλαδή δεν ξέρω με καταλαβαίνει. Λέω σε κατάλαβα, το ίδιο νιώθω κι εγώ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δηλαδή τέλος πάντων, πώς προσπαθούσε ο Κωνσταντίνου να περιγράψει το προφιτερόλ. Ναι, δηλαδή, δεν, αυτό το δεν. Τακτικά είναι καλός. Δηλαδή κρατάει τις θέσεις του, μαρκάρει, τρέχει, πρεσάρει, δεν είναι πολύ γρήγορος. Μπορεί, φίλε, να έχει την απόδοση που έχει ο Μίσιτς, ο Καντουρί. Μπορεί. Ρε σηκωστή, πρόσεξε, όχι Αφέλ... ένα μάτς καλό και δύο άφαντος. Διάρκεια, να έχει διάρκεια, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι είναι κακό παιδί ή κακός χαρακτήρας. Αλλά ξέρω, τον Καντουρί, αν το βάλουμε Αφέλ... συνολικά, περίμενα πολλά περισσότερα πράγματα σε αυτά τα χρόνια που είναι εδώ. Νιώθω ότι ακόμα τον περιμένω. Περισσότερα και από το Μίσιτς. Και περισσότερα και από το Μίσιτς. Από το Μίσιτς περιμέναμε ότι πέρσι. Όχι. Από το Καντουρί όταν ήρθε με τις περγαμηνές που ήρθε από το πρωτάθλημα. Α, ναι, περίμενα περισσότερα από ό,τι περίμενα από το Μίσιτς. Εννοείται. Φυσικά. Πλάκα κάνεις. Ο Μίσιτς από Νάπολη και Τωρίνο. Σε 10 παιχνίδια συνεχόμενα όσο έδειξε ο Μίσιτς, δεν έχει δείξει ο Καντουρί 3 χρόνια.
Πιο πολλά δεξιομίσει. Απλά δεν ξέρω ο Αμπέλ αν βολεύει το σύστημα, γιατί είναι παρόμοιοι ο Μίσης και ο Μαουρίσιο. Ναι. Είναι παρόμοιο στυλ. Δεν ξέρω αν θέλει δύο παίκτες με τέτοια χαρακτηριστικά περίπου. Ακού. Τι λένε. Βάλε, βάλε φωνή. Γεια σου Χρουβού, σε χαιρετώ. Καλημέρα, φιλιά, καλημέρα. Φιλιά, ζούμου σου. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο παιδιά, αυτές τέσσερις που είναι μέσα. Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι, καλώς τον. Τι γίνεται. Βάλατε κλοποδιά σε τρία άτομα. Α, σε τέσσερα. Σε τέσσερα. Μη, θερμή παράκληση, μην παίρνετε άλλο, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, ναι. Έλα. Για συγγνώμη, αλλά καλό κακού κάντε και να έλεγχο τις καροτίδες σας, γιατί το τάκλιν ήταν Αβραάμ. Ήταν καροτιδαίο. Ωραία φίλε, αυτά είναι τα ωραιότερα. Αυτά είναι τα ωραιότερα φίλε. Τα οποία είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι. Δηλαδή τώρα κάτι τάκλιν έχει που σου παίρνει τα νιάτα κατευθείαν. Θα τη φάτε εδώ την καροτίδα ή να την τυλίξω για το σπίτι. Για πες αγόρι μου. Εγώ επιτόπου. Φρέσκο πράγμα. Φρέσκο, κατευθείαν. Φρέσκο, φρέσκο. Ζεστό, ζεστό. Για πες. Είδα λίγες φάσεις από το χθεσινό που ανεβάζω στο YouTube. Ναι. Τα γκολ τα είδα και εγώ. Του Πέλκα, ας πούμε. Του Πέλκα βρίσκει στα χέρια του τερματοφύλακα, ναι. Ναι, βρήκε στον τερματοφύλακα και μπήκε μέσα. Ναι. Δηλαδή από... Δεν ήταν, ας πούμε, η γκολάρα, όπως είχε βάλει ο Παύλο. Ο Χατζηπαναγής έβαζε τέτοια. Από το κόρνερ απευθείας μέσα. Ναι. Δεν ήταν τέτοιο ο κόρνερ, απλά ήταν ο αγωνιστικός χώρος, ήταν δυστυχώς λόγω βροχής και οι συνθήκες του αγώνα. Ναι. Βαρύ το τέρεν. Ναι. Ναι, έτσι τώρα αυτικά στο Ζαμπά να γυρίσει γρήγορα. Βέβαια. Μακάρι να μην έχει τίποτα. Μακάρι σήμερα να δείξει κάτι άλλο η μαγνητική. Δεν το λέω, ξέρεις, για να μην μου λείψει σαν παίκτη από την ομάδα κλπ. Το αλίμονο. Μάθε τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα παιδί 22 χρονών. Φυσικά. 21-22 χρονών. Ναι. Και είναι αμαρτία το Θεό να του στιγματιστεί η ζωή και η καριέρα όσον αφορά με ένα τέτοιο βαρύ τραυματισμό. Ναι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Περιμένουμε να αγωνίζουμε, να δούμε τι θα δούμε τέτοιο. Οι εξετάσεις τι θα δείξουμε. Σήμερα. Από εκεί και πέρα θέλω να σταθώ λίγο στο Λάβρο. Θα συμφωνήσω μέχρι κεραίας με την... έτσι, πώς το λένε, με τη δήλωση που... την ανάρτηση μάλλον που έκανε ο Δημητράκης ο Κουτερίδης στο Βαριά Φανέλα. Ναι. Πες μου λίγο γιατί δεν είδα. Γιατί λέει, ας πούμε ότι... και ο Κάτσε έκανε δηλώσεις, λέει, και τώρα πες, λέει, στο Μαδριγκάλ. Ναι. Έτσι. Ναι. Άρα συμφωνούμε σε αυτό που λέω εγώ. Αφήστε τις αναρτήσεις, παίξε την μπάλα σου. Πολύ εύστοχα. Αμπραυτό, πεις πάρα πολύ εύστοχα, έτσι, με τον Νίγκαρσον, ο οποίος ήταν μουντιαλικός παίκτης, πρόσεξε. Ναι. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, φίλε. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. 4 εκατομμύρια και... έτσι, καρτερικά περίμενε. Όχι, ακριβότερη είναι ο Ζαμπά, 5 δώσαμε για τον Ζαμπά. Όχι. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ είναι ο Ίγκασον. Είναι ο Ίγκασον. Ζαμπά ένα τέλειο, δώσαμε. Όχι. Πιο λίγα. Εντάξει. Πιο λίγα. Ο Ίγκασον. Το ξέρω 5, τέλος πάντων. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Και εγώ θα σταθώ στο ποιόν του. Ότι το παιδί, ενώ ο άλλος, ο Βαρέλα, ήταν από τραυματισμό, έτσι, είχε το σκοτσέζι κοντού στο καλοκαίρι, ότι ξέρεις, εκεί που υπολογιζόταν για βασικός, ξαφνικά... Βέβαια. Έμεινε πάγκο. Έμεινε ο Βαρέλα. Έμεινε. Έμεινε ο Βαρέλα. Ναι. Και έκανε και μπήκε μέσα το παιδί. Όχι μόνο αυτό, Παύλε. Μετά από όλο αυτό το σκηνικό που έγινε... Με την εθνική που δεν πήγε και δεν τον έβαλε, έτσι. Τραυματίας, ναι. Δεν έπαιξε... με μισή προπόνηση μπήκε μέσα βασικός. Δεν πήγε έτσι είναι, εθνική, έτσι είναι. Απέριψε την πρόταση της εθνικής. Έτσι είναι. Παύλε, να πω κάτι. Να πω κάτι. Δεν είμαστε κατά της τεχνολογίας. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, εμείς τα βρήκαμε μπροστά μας μετά, έτσι, στα 40 μας, στα 45 μας, στα 35 μας, στα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Instagram, Facebook, Twitter κτλ.
Τα παιδιά αυτά έχουν με το που μπήκαν, ας πούμε, στη ζωή, τα βρήκαν ήδη εκεί. Όμως, ας τον αυτόν τον τρόπο. Μπες, παίξε την μπαλάρα σου, θα έρθει ο ίδιος ο προπονητής να σου πει μπράβο σου ρε μάγκα και να ξέρεις να πάρεις τις ευκαιρίες σου. Ας το ρημαδιασμένο εκεί. Ποιος ο λόγος να βάζεις τώρα και αυτά τα πιο πολλά, είναι και τη ματζίδικα, Παύλε. Τα πιο πολλά είναι έτοιμα και στα αγγλικά. Μόνο εγώ ξέρω τι περνάω και μόνο εγώ. Αυτό που λέγαμε χθες για το Ζαμπά. Και ο Θεός θα μου δώσει αυτά. Δεν με ενδιαφέρει το πού το είπε. Με ενδιαφέρει το τι είπε. Καταλαβες. Δεν με ενδιαφέρει το περιτύλιγμα. Το περιεχόμενο με ενδιαφέρει. Θέλω να σου πω ότι. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές δεν τα έχουν γράψει ούτε οι ίδιοι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Έτσι. Αυτό μπορεί να είχε αντίκτυπο και στην περαιτέρω καριέρα. Γιατί. Γιατί θα γυρίσει και πάει σε μια ομάδα. Ξέρω εγώ πρωτοκλασάτη. Υπόθεση κάνω. Για έλα εδώ, ποιος είναι ο Λάμπρο. Ναι, αυτός όμως άμα κάνει... Άμα δεν παίζει γκρινιάζει, ναι, εντάξει. Άμα δεν παίζει γκρινιάζει. Άστο να δω, γιατί από εκεί ξεκινάει και το... Τα, τέτοια, από εκεί ξεκινάνε και τα παλασμένα αποδυτήρια, έτσι. Έτσι ακριβώς, εδώ, τα έτσι ακριβώς. Γκρινιές και δεν έτσι, λοιπόν, κάνε επίλογο, αδερφέ μου, κάνε επίλογο, σε παρακαλώ. Ναι. Γι' αυτό σου λέω την καλημέρα μου να πάρει και κάτι. Αδερφέ μου, σε φιλώ. Σε φιλώ. Κάποιος να του βάλει λίγο μυαλό. Σε φιλώ. Για χαρά, για χαρά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, πιάσατε μια κουβέντα. Υπάρχουν πουθενά οι φάσεις διαθέσιμες για το παιχνίδι? Νομίζω όλο και κάπου θα έχουν ανέβει στο διαδίκτυο. Είτε στην ΠΑΟΚ, είτε στο ΠΑΟΚ. Νομίζω και θα υπάρχουν, δεν πρόσεξα τώρα το πρωί. Πάντως το παιχνίδι, να ξέρεις, δεν είχε τηλεοπτική μετάδοση. Πήρα εγώ την πάρα εδώ ξαδρά μας και μου είπαν ότι δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση και δεν είναι συνειδητή επιλογή. Στράτο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, μην παίρνετε άλλο αυτές τις τρεις γραμμές που είναι μέσα, γιατί δεν έχω πάει σε διάλειμμα στις 9. Θερμή παράκληση να συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα. Έλα, έλα, αγόρι μου, έλα. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο στην Παραδόξα Δράμας εχθές και ήταν συνειδητή επιλογή να μην υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Ναι, μήπως και έχουν κόψει. Για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν τους τα χάλασε ο καιρός. Εντάξει, ήταν και αυτό ένα θυματάκι. Ναι. Αν και θα μπορούσε, πιστεύω, ΠΑΟΚ να δώσει και κανένα 5.000 ευρώ, κανένα 10.000 ευρώ για να το δείξει το μάτς. Απόψη μου είναι αυτή. Πάμε, παρακάτω, ναι. Από εκεί και πέρα, για το Ζαμπά. Μάλλον είναι χιαστός, έτσι όπως τον είδα που το κουβαλούσαν. Ναι. Ελπίζω να μην είναι χιαστός, αλλά επίσης ελπίζω να μην είναι και κάτι επιπόλαιο. Θέλω προσωπικά, όχι από θέμα υγείας ή από θέμα παικτικότητας, να μείνει λίγο έξω τώρα που έχει και διακοπή για να καθαρίσει το μυαλό του, γιατί ο παίκτης έχει τρομερή ψυχολογική πίεση αυτή τη στιγμή. Είναι ένα 22χρονο παιδί και περιμένουμε από αυτό να γίνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο της ομάδας. Κακά τα ψέματα, αυτό περιμένει ο κάθε παόκτης από το Ζαμπά. Βασικά σε πρώτη φάση παίχτη, νομίζω ότι περιμένει να δει όρεξη μέσα στο γήπεδο και να παίξει μπάλα. Δεν την έχει όμως, δεν την έχει, γιατί έχει κάνει λάθος επιλογές. Εάν μείνει λίγο έξω, κανένα μηνάκι, κανένα μισή μήνα, θα δει το Βαρέλα τώρα που θα γυρίσει, θα τρώει ανθρώπους. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Το λέω και στο βάζω και στοίχημα. Δηλαδή αν έδινε απόδοση στο στοίχημα 1-10, θα έπαιζα όλα μου τα σπίτια. Άσε που μου φάνηκε. Όλα μου τα σπίτια. Στις φωτογραφίες χθες μου φάνηκε και πιο αδύνατος ο Βαρέλα. Δεν ξέρω, παιδιά. Φίλε ο Βαρέλα, να ξέρεις ότι η γυναίκα του είναι χειρότερη από μένα και από σένα στο πρωτοκρίνι. Να ξέρεις. Αυτή είναι που πρόκειται. Η χρονιά του Βαρέλα είναι εξαιτία τη γυναίκα του, να το ξέρει αυτό. Χάρη σε αυτή. Χάρη, ναι, ναι. Λοιπόν, εύχομαι στο Ζαμπά να μην έχει πολύ σοβαρό τραυματισμό. Θέλω το παιδί να. Και επίσης δεν θέλω να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, πολύ βασικό. Ούτε εγώ. Γιατί να ξέρει ότι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ουσία είναι ο Ζαμπά. Απλά λόγω financial fair play υπάρχουν κάποιες κινήσεις του Σαββίδη, όπως κάτι χορηγίες από εδώ, κάτι χορηγίες από εκεί, που καταλαβαίνεις ότι δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της αγοράς, αλλά είναι προσεμφωνημένα προφορικά, ρε παιδί μου. Είναι μια επένδυση για τον ΠΑΟΚ. Έγινε, αδερφέ μου. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Πάμε, καλημέρα. Όχι, πάμε εδώ, καλημέρα σας. Λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα. Μην παίρνετε άλλο, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Δεν έχω πάει. Να θυμίσω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Καταπληκτικά πράγματα. Ειδικά Whirlpool αυτό το διάστημα. Εκεί θα βρείτε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Ό,τι θέλετε. Το πιο φρέσκο ψάρι το βρίσκεται στο Αιγαίο. Διοικητήριο
Απέναντι από το διοικητήριο 214.000 στο Ρεόκαστρο 69-56-66, πεντανόστιμα όλα πεντακάθαρα και τηλιβεριά. Νικολαίδης Αγροπλαστία, Καρολή και Δημητρίου 237-163, πεντανόστιμα, γλυκά, τα πάντα όλα, υπέροχα, τουρτάρες, τα πάντα όλα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Εδώ είμαστε. Μαζί με την κοτσαρίνα μου, μαζί με την κοσολίτσα μου. Όλο το όνομα είναι κονσόλα ζουμουσόλα κοτσαρίνα. Πώς λέμε Ελένη Γλίκα Τζιερβελέρ, πώς λέμε Φάνη πάλι Πετραλιά. Έτσι δεν είναι? Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, πάμε. Καντίνα Pit Stop, τα αγαπημένα καντίνα Pit Stop. Υπέροχα πράγματα βρίσκεται εκεί, και καφεδάρες και σφολιατάρες και μπουγάτσες και τα πάντα όλα. Και στην μία μπουγάτσα ή πίτα μία σημεία δώρο, και δώρο το νερό με τον καφέ, και στους 5 καφέδες σου έκτος δώρος, δώρο, και στα 3 σημεία, και στη Λαχαναγορά δώρος. Κάποιος δώρος με μελετάει, και στη Λαχαναγορά και στην Οδό Λαγκαδά και στη Δυτική είσοδο. Καντίνα Pit Stop, το απόλυτο success story της Θεσσαλονίκης. Φυσικά Λαδόκολα, το Κορδελιό, το Καρμάνκιο, γλύφεται τα δάχτυλά σας εκεί, υπέροχα πράγματα. Ο Δημήτρης Βαγγέλης έχει κάνει καταπληκτικό μαγαζί, έκανε πλήρη ανακαίνιση και βρίσκεται εκεί καταπληκτικά, πεντανόστιμα πράγματα κρεατικά. Στην Μεγάλο Αλεξάνδρου, απέναντι από το Μασούτ στην Ελευθερία, 705-750 τηλιβεριά. Και φυσικά τώρα που ο καιρός κρύωσε και ευρωχές έχουμε και αέριδες και τα λοιπά, Tenda Home 35 χρόνια, ο Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδης, η οικογένεια, η Tenda Home περνάει καταπληκτικές αντιενεμικές ζελατίνες. Κλείστε το δωμάτιό σας, κλείστε το μπαλκόνι σας, κάντε το δωμάτιο και θα σωθείτε, θυμηθείτε με. Πάμε στις γραμμές, 2310-287-888, να ξαναθυμίσω, κληρώνουμε σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί, καλώς το φιλάρετο. Ξέρεις ότι είπα ουσιαστικά, όταν μια ομάδα κάνει σωστό προγραμματισμό, έχει, όπως έγινε σε εμάς, εντελώς συμπτωματικά, έφυγε ο Πρίγιοβιτς, είχαμε τον Άκμπουμ. Σωστά. Ο Άκμπουμ άρχισε να έχει προβληματάκια με κάποια κάμψη. Μπορέσαμε και είχαμε τον Σφιντέρσκι, που δείχνει πολύ καθαρά ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα, μέσα από μια διαδικασία του να μην είναι κανείς αναντικατάστατος, κανείς, ότι πρέπει πάση θυσία να είναι εκεί πέρα. Έτσι. Να μην μένει ορφανή καμία θέση. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό είναι ο σωστός προγραμματισμός, μόνον έτσι μπορείς να έχεις τα αποτελέσματα. Αυτό γίνεται όμως με μια προοπτική που δεν φαίνεται από την αρχή, ότι πήρα έναν παίκτη και θα τον έχω την επόμενη μέρα μέσα στην ομάδα. Θα τον έχω για να μπορέσω να τον βάλω στην κατάλληλη στιγμή. Αυτό δεν αρέσει βέβαια στον παίκτη. Όταν λοιπόν ο Λάβρου δεν αντέχει το να μην είναι πίσω, αλλά όχι πίσω με την έννοια του να το παραγκονίσεις, πίσω με την έννοια του να περιμένει την κατάλληλη στιγμή, όχι απλά να είναι καλός και να παίξει, αλλά να πάρει υπεραξία και να μπορέσει μετά να κάνει καριέρα όπου θέλει. Ναι. Δηλαδή καθένας από μας θα πρέπει να καταλάβει το ρόλο του. Δεν είμαστε πια μια ομάδα που από εκεί πέρα θα πάμε σε μεγαλύτερη ομάδα μέσα στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Μεγαλύτερη. Έτσι, το μόνο που μπορεί μέσα εισαγωγικά να συγχωρεθεί είναι η σκέψη σου για να φύγεις και να πας στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, να πας στην Πρέμιερ Λίγκ, να πας στην Bundesliga, να πας στο καμπιονάτο. Αυτά. Έτσι, το να φύγεις και να πας να παίξεις στην Ουγγαρία, να πούμε, ξέρω εγώ, ή στη Μάλτα, δεν ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε αλλού, δεν υπάρχει ένας λόγος. Έτσι. Αν ήσουν σε μια δεύτερη ελληνική ομάδα, τότε πραγματικά. Όχι. Φιλοδοξία μου να, έτσι, φιλοδοξία μου να πάω στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έτσι είναι. Να διευκρινίσουμε αλλά κάτι. Δεν χάνεται ο χρόνος σου. Ναι. Ο χρόνος σου είναι, μετράει, και από εδώ πλέον θα έχεις το τελευταίο σου βήμα για να μπορέσεις να έχεις την καλύτερη μεταγραφή. Ακριβώς, που μπορείς να ακριβώς, κάνεις. Ακριβώς. Να διευκρινίσουμε κάτι για το Λάμπρου. Καταλαβαίνω του Λάμπρου την επιθυμία να παίξει. Αυτό είναι και υγιές. Δείχνει την επιθυμία του, δείχνει ότι έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δείχνει τη φιλοδοξία του. Δεν είπαμε ότι είναι κακό αυτό. Ο τρόπος εμένα με βρίσκει αντίθετο. Αυτά τα ποσταρίσματα στο Instagram,
που τι κάνουν είναι σαν να βγάζουν αφίσα τον προπονητή και να λένε ορίστε δεν με βάζει και εγώ. Άστο αυτό το πράγμα με τα ποσταρίσματα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι τρόπος, δεν ξέρω, γίνεται κατανοητό. Ελπίζω να το καταλαβαίνουν όλοι αυτό που λέω. Κωνσταντίνε, υπάρχουν έτσι παραδείγματα ζωντανά δίπλα του. Ο Ίγκασον έκανε ό,τι μπορούσε για να μπει στην πρώτη ομάδα. Αδικήθηκε σε εισαγωγικά με το να μείνει εδώ πέρα και φυσικά να μην πάει στην εθνική του και τελικά δεν μπήκε, αλλά δεν είπε κουβέντα. Κουβέντα, κουβέντα. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσει να έχει ένα αποτέλεσμα. Έτσι, έτσι πρέπει να κάνει κάθε παίκτης, είτε μικρός είτε μεγάλος. Αυτός. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Ζίβκοβιτς δεν έβλεπε τον Πασχαλάκη παρατεταμένα ντεφορμαρισμένο φέτος? Βέβαια. Μπήκε να κάνει ποσταρίσματα και εγώ που θέλω να παίζω και εγώ που νόμιζα ότι θα είμαι βασικός και τέτοια. Όχι. Ο Μίσιτς που βλέπουμε τι αξία έχει σαν ποδοσφαιριστής, βγήκε ποτέ να κάνει όλη αυτή τη φασαρία? Δεν βγήκε ποτέ. Εδώ κάθισα έτσι. Μέσα, η ομάδα δείχνει από μέσα της υγεία. Δείχνει τρόπο του πραγματικά όποιος αξίζει. Δεν έχει σημασία άμα θα υπάρξει και ένας χρόνος μετά. Ο το τρόπος αποτέλεσμα θα είναι να αξιοποιηθεί έτσι και ο παίκτης να αποκτήσει αυτό που έτσι ζητάει. Και καλά χρήματα και πολλά χρήματα στο μέλλον. Γεια και χαρά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Όχι, έπεσε. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλημέρα. Ναι. Όχι. Καλημέρα. Μας ακούτε. Καλημέρα. Καλώς καλημέρα το παιδί. Γιώργο. Ου, Γιώργο. Εάν μπορούσε να έρθουμε με μία καραμπίνα ή ένα δίκανο με χοντρά σκάγια από αλάτι. Χοντρά. Ναι. Να σας καθαρίζω όλους. Είμαι μετά το φοβού και περιμένω και έχω τρελαθεί να ακούω ροκ και μέτελ μουσική. Ναι. Θα βάλουμε άλλο πρόγραμμα, μα είναι. Φυσικά θα βάλεις άλλο. Λοιπόν, η ενέργεια του Αβραάμου Παπαδόπουλου μου θύμισε μία ταινία. Ναι. Με το Bruce Lee, ο κίτρινος πράκτορ. Βεβαίως, και φοράει αυτή την κίτρινη την φόρμα με, το, με τη μαύρη ρίγα. Ναι, που σηκώθηκε και καθάρισε τον δολοφόνο. Αυτό που πήγε να βιάσει και να σκοτώσει την αδελφή του. Ναι. Και γυρίζει άλλος και μου λέει, επιτρέπεται να βγάλει κόκκινη. Επιτρέπεται, λέει, καλά λέει. Και νόμιζε επειδή είναι αρχηγός και θα είναι, λέει, η δεύτερη κίτρινα για να μην παίξει με τον ΠΑΟΚ. Έφτιαξε και σενάριο, έτσι. Εάν θυμάσαι σε ένα, σε ένα παιχνίδι διεθνές με μια ξένη ομάδα στην Τούμπα, δεν θυμάμαι ποιος ποδοσφαιριστής αμυντικός ήταν από το κέντρο της Αμήνης που ξάπλωσε τον άλλο, τον κράτησε. Δικός μας. Δικός μας. Ναι. Πριν πόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Εντάξει. Και τον έβγαλε κατευθείαν κόκκινη γάρτα. Ναι. Που ήταν κόκκινη κάρτα. Από τη στιγμή που πάει άλλος να βάλει γκολ και είναι μόνος του και τον ανατρέπει σχήρε έξω από την περιοχή, είναι κόκκινη κάρτα. Γιώργο μου, όλα αυτά που λες ισχύουν για όλες τις ομάδες εκτός από τον Ολυμπιακό. Γιατί τι είναι, ρε, γιατί έτσι, γιατί τόσα χρόνια έτσι είχαν μάθει, Γιώργο μου. Είναι ξεκάθαρο. Ξέρω, τόσα χρόνια αλώνιζαν. Κατάλαβε, τόσα χρόνια είχαν εκμαυλήσει τα πάντα. Είμαι 75-65 χρόνια, τα ξέρουμε αυτό. Φτάνει πια, ρε παιδιά, να πούμε. Και όχι μόνο αυτοί, και οι άλλοι όταν μπορούσαν, και ο πράσινος, και οι κίτρινοι, όταν είχαν τη δύναμη, έκαναν αυτά. Γι' αυτό λέω το περσινό πρωτάθλημα, το περσινό ντάμπλ και το προπέρσινο, έδειξαν ότι υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Δεν σφάξαμε κανέναν για να πάμε να πάρουμε ένα πεντακάθαρο πανάξιο πρωτάθλημα. Πάμε στο χθεσινό το παιχνίδι. Ναι. Καλά, ρε παλιγέρι μου. Φιλικό παιχνίδι, βγαίνεις έξω από την περιοχή, τον ανατρέπεις, πάλι καλά που τους έβγαλε κόκκινη κάρτα. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, πες μου. Δηλαδή τον δερματοφύλακα, έτσι. Ναι. Δεν είναι ενέργεια αυτή. Βγαίνεις έξω, τον ξαπλώνεις, ναι, τον καθαρίζεις. Για ποιο λόγο βγαίνεις έξω? Θα δεις και το αποτέλεσμα ήταν με 0-0 ή 1-1, ναι, ισόπαλο και έπαιρνες πρόκριση. Οκ. Okay. Τι να πεις άλλο, τέλος με τον... Γεια σου Γιώργαρα μου, σε φιλώ. Δεν μου λες κανόνισες εδώ βάουτσερ και τα λοιπά, τα πάντα. Τα πήρες, χθες, προχθές. Ναι. Αφού, αφού σε πήρα, χθες, καλά. Αυτή η Αθηνά σε έχει πάρει το μυαλό να μου πιάσει, τους έχει πάρει.
Γεια, φιλιά. Καλημέρα σας. Ναι, σας ακούμε. Ναι, όχι. Άλλος, καλημέρα. Ναι. Μας ακούτε. Όχι, πάμε εδώ, καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τι να πω, ούτε στα φιλικά μπορούμε να χάσουμε. Δεν μπορούμε έτσι, δεν γίνεται. Δεν μας πέφτει, ούτε στα φιλικά μας πέφτει. Έτσι πρέπει φίλε, όπου και να παίζει ο ΠΑΟΚ, είτε είναι σκινάκι, είτε είναι τσανταλίνα μανταλίνα, είτε είναι τάβλι, οπουδήποτε, έτσι. Είναι πολύ κακό αυτό που έκανε ο Μαζαράκος. Ελπίζω να συνεπιστεί, να το συνεπίσει ο αρχηγός μας. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μια καλημέρα σε όλα τα ζουμισάκια. 3-3-3. Ο Θεός γελάει, είσαι γυαλί που έχει. Το Λενάκι. Έρχομαι τώρα στις γραμμές 23-10-287-888. Έχουν κάνει φοβερό διάλογο ο Ιώ Σαββίδης με Ολυμπιακούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λοιπόν, λέει ένας, σας κερδίσαμε λέει στο handball και έτσι. Λέει, στο ping pong πώς θα πάτε, του λέει ο Σαββίδης. Έτσι σας θέλω, να συγκεντρώνεστε στα αεραστεχνικά αθλήματα. Σύντομα στο ping pong, ίσως και στο τρέξιμο ή στο χορό. Για μπάσκετ δεν μιλάω, δεν σε βλέπω στη βαθμολογία. Ένας άλλος του λέει κρύψου στο Καραϊσκάκι, αυτά λέει τι να κρυφτώ. Να κρυφτώ πού, στο Καραϊσκάκι θα είμαι. Το δεύτερο σπίτι μου, τώρα κοιμήσου. Ένας άλλος του λέει για το ποδόσφαιρο, είμαι πολύ χαρούμενος λέει, με τα τρία πρωταθλήματα, με το A το double και τα τρία κύπελλα σειρά. Καθόλου άσχημα. Ένας άλλος που του λέει, να στο Champions League που είστε, βλέπω λέει πως εσείς μαζεύετε βαθμούς. Περηφάνεια της Ελλάδας. Και το καλύτερο απ' όλα, έπρεπε να έχουμε έρθει πριν 20 χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι, γλέντα τους. Λοιπόν, πάμε γραμμές. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Όχι. Εδώ, καλημέρα. Εδώ, πέσαμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Κώστα. Καλώς το παιδί, καλώς το μάγο, το φίλο μου, πού είσαι ρε μάγε, πού είσαι ρε Σκούπι. Σκούπις Νικόλος, ο μάγος της Καλάθρας. Ναι. Πού είσαι φίλε μου, πού είσαι. Εχθές πέρασα από το ψαράδικο που διαφημίζεις. Ναι, από την... Το ψαράδικο, βεβαίως. Από το Αιγαίον. Από το Αιγαίον, ναι. Βεβαίως. Πεντακάθαρα, πεντανόστιμα όλα, υπέροχα. Ναι, πήγα 2:30 όμως. Τι ώρα? 2:30 το μεσημέρι. Αργά πήγες. Με αναγνώρισαν όλοι, τι να πάρει, δεν μπορώ να κρυφτώ. Σε αναγνώρισαν όλοι, ε. Σου είπαν μάγε! Ειδικά ο Βασίλης, ο Δημήτρης. Ναι. Βέβαια. μπράβο. Ναι, λοιπόν. Αν είχα μαγιό θα έκανα μπάνι, γιατί μυρίζει θάλασσα. Νόμιζα ήμουνα στη θάλασσα. Βεβαίως. Πρόσεξε. Εκεί πηγαίνεις στα βαθιά και, γιατί είναι και άπατα. Δηλαδή μην ξεχαστείς. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι... Ας βάλουν και μια βαρκούλα να πνιγούμε ρε παιδί. Πήρες ψαράκι. Πήρες. Όχι, τελειώσαν. Είχα τελειώσει όλα. Εντάξει, την ώρα που πήγες τώρα, τρεις η ώρα. Πρωί. Ναι. Βεβαίως. Πρωί φρεσκότατα όλα. Ναι. Ο Δημήτρης λέει, εμένα μου αρέσει λέει το Σαββίδη. Μια μέρα πήρα Σαββίδια, ήμουν στην Δελφόν 16. Ναι. Και είχα έτσι μεγάλο έτσι, πώς να το πω, μάτι που ζέστηνε πολύ το λάδι. Ναι. Δεν πρόλαβα να φάω ούτε ένα ψάρι. Μου τα φάγανε όλοι από την πολυκατοικία. Έτσι, ε. Τι νοστιμιά είναι αυτή. Πα, ό,τι γυναίκα μου έλεγαν μαγειρεύει. Φίλε, έχει εξαιρετικά πράγματα, σας το έχω πει. Εξαιρετικά, πεντανόστιμα. Αλλά ντεκόρ, ομορφιά το μαγαζί, κάτι. Και ντεκόρ τα πάντα όλα. Για πες τι άλλο θέλεις να μας πεις, για πες κανένα άλλο νέο, τίποτα. Όλα εντάξει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αν έχεις. Ναι.
Αν έχεις ρε παιδί μου, λέω τώρα. Αν έχεις. Εργόμετρο. Εργόμετρο. Ναι. Εργόμετρο, να μετρήσεις τη μαγική μου δύναμη. Ναι. Άρα, μαγόμετρο, όχι εργόμετρο, μαγόμετρο. Μαγόμετρο, μαγόμετρο. Και έτσι. Ναι, εγώ δεν μπορώ να κουμαντάρω τη δεν μπορείς, φίλε. Δύναμη έτσι, που μα, έχω. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται, φίλε. Είναι ανθρώπινο. Το ψάχνω από εδώ, ναι. Κατανοητό. Κατανοητό. Και απορώ, βρε Κώστα μου. Είναι, επίτρεψέ μου, επίτρεψέ μου, είναι σαν να προσπαθείς να βάλεις σε ένα κουβά που χωράει 5 λίτρα νερό, να βάλεις 500 λίτρα νερό. Δεν γίνεται. Ξεγυλίζει ο κουβάς, φίλε. Το ίδιο είσαι και με σένα με τη μαγεία. Εγώ, σε καταλαβαίνω. Όσο ψαρώ, απορώ γιατί η φύση διάλεξε εμένα να γίνω δικαστής παντός. Γιατί, πραγματικά. Πραγματικά. Έναν βοηθό τίποτα ότι... να μοιράσει τα καθήκοντα δεν υπάρχει, ένας δεν βοηθός λέει, μάγου. Θα πάω μεσολογγίου τώρα, σικές, να φάω πίτσα. Η πίτσα είναι στρόγγυλη ή τετράγωνη? Είναι τρίγωνη, φίλε. Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή θα γίνω πρωθυπουργός να νοικοκυρέψω την Ελλάδα. Το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί μόνο με μαγικά σώζεται αυτή η χώρα. Γεια σου μάγε, σε φιλώ. Γεια. Τι γίνεται. Οι διάλογοι με τον μάγο δεν υπάρχουν. Ναι, καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Μας ακούτε? Ναι. Ακούμε ότι μας ακούτε. Εσείς μας ακούτε? Καλημέρα. Ναι. Πέσαμε. Έχουμε ένα θεματάκι με το κέντρο. Μπλοκάρουν οι γραμμές, πέφτουν όλοι μαζί και έχουμε ένα ζήτημα. Πάμε να το ξανασηκώσουμε. 2310-287-888 για να μπορέσουμε να μιλήσουμε στον αέρα. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα μια υπέροχη σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Πεντακάθαρα όλα, πεντανόστιμα, εκλεκτά. Μια σακουλάρα κρέατα, Ανδρέα Παπανδρέου, 120. 5. Αιμοδοσία το Δεκέμβριο, τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε. Όμως εσείς κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ακόμα και όταν δεν έχουμε εμείς επίσημη αιμοδοσία, μπαίνετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, λέτε θέλω να δώσω αίμα για την τράπεζα αίματος αθλητήρι, για τους αθλητήριους, ούτως ώστε εμείς μετά μπορούμε να κάνουμε χρήση, παιδιά, έτσι. Το έχω πει και άλλη φορά, δεν μαζεύουμε like. Έτσι, χαρήκαμε πέρσι που μας βράβευσαν διότι είχαμε την τρίτη συγκομιδή σε Φιάλες Πανελληνίους και ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή, έτσι, για την ομάδα, για την Σοφία, για τη Χρύσα, για όλους μας που τρέχουμε για αυτό το ζήτημα, τα κορίτσια πολύ περισσότερο, αλλά ο σκοπός δεν είναι να μαζέψουμε μπράβο, είναι αύριο που θα το χρειαστείς εσύ που τώρα ακούς και λες μου ζαλείς τώρα τα μπιπ πάλι με το αίμα και την αιμοδοσία. Σου εύχομαι να μην χρειαστεί να μας πάρεις τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Γιατί έχω ακούσει σπαρακτικά τηλεφωνήματα με το που βγαίνω από το στούντιο. Τηλεφωνήματα που είναι οι φωνές, βοήθεια, σε παρακαλώ σώσε το γιο μου, σώσε την κόρη μου, σώσε την μάνα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, αίμα. Και αυτό... Μόνο αν εσείς μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε, μπορούμε εμείς να δώσουμε. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα σας. Έχουμε ζήτημα, θα το λύσουμε. Τι να κάνω, ζητάμε συγγνώμη γιατί σήμερα σας έχουμε ταλαιπωρήσει. Παίρνετε και δεν ακούγετε, παίρνετε και πέφτει. Θα το λύσουμε. Είναι που αλλάξαμε το κέντρο και έχουν. Τέλος πάντων, έχει γίνει μπέρδεμα. Σας υπόσχομαι ότι θα λυθεί αυτό το πράγμα πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Και συγγνώμη ζητάω εγώ προσωπικά για την ταλαιπωρία σήμερα γιατί. Φορτώνουν 4 γραμμές και δεν μπορούμε να ακούσουμε κάποιον από εσάς. Κάντε την προσπάθειά σας και ίσως το λύσουμε κατά τη διάρκεια και των 10 λεπτών που απομένουν, αλλά και στις επόμενες εκπομπές. 2310-287-888. Τι είπαμε για τον Λάμπρο, με ρωτάει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, σε ακούμε κάθε μέρα. Στην Κατερίνη, είσαι αδερφός, μας κρατάς παρέα. Εγώ λέει ήμουν Ηρακλής και έγινα Παοξής. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας ό,τι επιλέγει. Κάποια στιγμή θα έρθεις από εδώ να σε φιλέψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το Λάμπρο είπα ότι ο σωστός τρόπος είναι να μπαίνεις, να αγωνίζεσαι όταν σου δίνει την ευκαιρία και στην προπόνηση να σκυλιάζεις αυτός. Όχι το Instagram. Εγώ δεν λέω ότι το σκεπτικό του είναι λάθος. Ότι θέλω να παίζω. Δεν μ' αρέσει να κάθομαι πάνω σε ένα συμβόλαιο και να μην παίζω. Θέλω να παίζω. Απόδειξη στον προπονητή σου ή πιάσε τον κατηδίαν και μίλησέ του. Έτσι, ή πιάσε τον αρχηγό και πες του... Αντρέ, το και το, έχω παράπονο, δεν παίζω κτλ. Όχι όμως το Instagram. Δηλαδή, έχω την εξής απορία. Ο Φερέιρα, ας πούμε,
που δεν τον έβαζε τον Λάμπρο. Θα φοβηθεί από το Instagram. Ή θα τρακουνηθεί και θα πει αμάν αίρεση αυτόν δεν... Και τώρα που το έκανε... Δηλαδή θα κερδίσεις κάτι με το ποστάρισμα. Που δείχνεις τη δυσαρέσκειά σου. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Καλό στο παιδί, έλα. Τέσσερις έριξες, το ξανασηκώσαμε. Πάμε. Και αφού είπες πέσανε, λέω κάτσε να πάρω ευκαιρία, δεν μόλις μπήκα μέσα. Κάερε στα περμητίδο λεβαντάς και στο πληκατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Και τι λέμε εμείς. Λιούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με γάβρε έρχομαι κουφάλα νεκροθάτη, δεν θα πεθάνω ποτέ. Έρχομαι λοιπόν, λέει. Δεν μου λες πως την είπες την κονσόλα. Είπαμε όλο το όνομα είναι κονσόλα ζουμουσόλα, κονσόλα ζουμουσόλα κοτσαρίνα. Είναι το πλήρες όνομα. Και πάω πάνω απ' όλα. Και πάω καλά, πάνω απ' όλα. Αυτό εννοείται. Ερχόμαστε Σαββάκο, ερχόμαστε. Γι' αυτό κάνουν όλα αυτά. Αυτός προετοιμάζει το έδαφος για να μετακλειστώ. Κλαψούρες αλλά ξένο διαιτητή θα έχω στα βάρα. Από τώρα κοίταξε να πεις σε καμιά εντατική να μάθεις το αποτέλεσμα μετά κανένα μήνα. Ακού. Ρίξε πράγμα. Ρίξε πράγμα το γέρο. Αχ, πώς μ' αρέσει! Εμένα δεν μ' αρέσει ούτε μικρή ούτε μεγάλη, τετράγωνη μ' αρέσει! Σαν τους Φιντέρσκι, σαν τους Φιντέρσκι το σαγόνι! Ναι, άντε γεια! Ρε πόνος, γεια σου Παύλε! Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου Παυλάρα μου! Ε, τι γίνεται! Όλο αυτό παιδιά που γίνεται και θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες. Τώρα διάβαζα χθες, άκουγα και τα λοιπά, διαραίουν. Μεγάλη αποκάλυψη λέει για τη διαιτησία. Θα βγάλουμε, θα ταρακουνηθεί ο κόσμος. Μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία. Δηλαδή πραγματικά έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Και έχω πει κι άλλη φορά. Σαν να μιλάει ο Αδόλφος Χίτλερ για ανθρώπινα δικαιώματα. Για την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Για την ισότητα αναμεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των διαφόρων φυλών, σαν να μιλάει ο Νέρονας για πυρασφάλεια και δασοπροστασία και προστασία των πόλεων από τις φωτιές. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Έχασαν το 100-0 και έχουν τρελαθεί. Έχασαν τα δύο πρωταθλήματα και έχουν τρελαθεί. Δεν ξέρω, μυρίζει παντού ο πανικός τους, ο φόβος τους. Θέλω δεν να σας πω, επειδή έχουμε και Ολυμπιακούς ακροάτες. Έχουμε και τέτοιους. Υπάρχει και μερίδα Ολυμπιακών που ντρέπεται για αυτό. Ντρέπεται για όλο αυτό. Ντρέπεται για αυτό. Για αυτά που λέει ο Μπαρμπασάβας, ο Καραπαπάς, ο Μαρινάκης. Αυτά όλα. Ντρέπονται. Γιατί? Γιατί μικραίνουν το σύλλογό τους. Θεωρούν αυτοί και καλά κάνουν ότι ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα. Έτσι. Όταν βγαίνεις εσύ λοιπόν και με τέτοια συμπεριφορά, με αυτή τη γλώσσα, με αυτή τη ρητορική, με αυτό το αφήγημα, κάθε μέρα τον μικραίνεις όλο και περισσότερο. Σου λέει ρε φίλε, τι σχέση έχει αυτό με αυτό που εγώ υποστήριζα. Προσπαθώ να μπω τώρα σε μια λογική, έτσι. Γιατί και με τον Κόκαλη έσχυ έκαναν. Αλλά τώρα δεν υπήρχε αυτή η ρητορική. Τώρα υπάρχει και αυτή εδώ η ρητορική. Αυτός ο τρόπος. Να φύγει ο Πέρα, να φύγει η ΕΠΟ, δεν θέλουμε. Αυτά, τα εκατομμύρια παδίκια. Και κάποια στιγμή πέρσι, οι Ολυμπιακοί οπαδοί του είπανε σκάσε, μη μιλάς άλλο, σκάσε ρε παιδί μου, μη μιλάς. Βούλος το, μην ασχολείσαι άλλο. Μας προσβάλλεις, μας κάνεις. Πήραν άλλο, βάλαν τον Καβαλά, υποτίθεται υπεύθυνο τύπου. Αναβάθμισε τον Καραπαπά, υποτίθεται θα άλλαζε κάτι. Πάλι μιλάνε οι ίδιοι. Ο Καβαλάς δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι μιλάει ο Καραπαπάς και ο Μπαρμπασάβας. Και βέβαια όλο αυτό είναι απόλυτα συνειδητό. Είναι απόλυτα εσκεμμένο. Είναι απόλυτα ηθελημένο. Δεν είναι κάτι που ξέρεις, του φύγε μια κουβέντα ρε παιδί μου μια φορά. Δεν μας έχει φύγει μια κουβέντα σε μια, πάνω σε ένα πανικό, σε μια έντονη συζήτηση. Να πεις, του ξέφυγε. Τι του ξέφυγε. Εδώ του ξεφεύγει τα τελευταία τρία χρόνια κάθε φορά το ίδιο παραμύθι. Μέχρι να γίνει τι. Μέχρι να μολύνουν τον κάθε εγκέφαλο οπαδού τους, αλλά και των άλλων ομάδων, να νομίζουν για όλα φταίει ο ΠΑΟΚ, για όλα φταίει ο Σαββίδης, ο Ευνοημένος, αυτά, η ΕΠΟ έτσι αλλιώς, καταστρέφει το ποδόσφαιρο, καταστρέφεται το σύμπαν, όλα γιατί. Γιατί δεν υπάρχει το 200-0 που είχαν βιώσει τόσα χρόνια. Καταλάβατε.
Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η συμπεριφορά. Και όσο πλησιάζουμε προς το ντέρμπι, αυτό θα κορυφώνεται. Όσο πλησιάζουμε, γιατί ξέρουν ότι αγωνιστικά είναι υποδεέστεροι ημών με ήττα. Ότι είναι κατώτεροι από αυτόν τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Και αφήνουν τώρα να διαρρεύσουν διάφορα περί Ριζούπολης. Το λέμε Ριζούπολη σαν χαρακτηρισμό. Το συζητούσαμε και χθες το μεσημέρι με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Είναι αυτό που είχαν κάνει τότε με το Βάζελο, που μέχρι και χημικά πέσανε μέσα στα αποδυτήρια. Ξύλο, κροτίδες, αυτά, τρομοκρατία. Και βγήκε φυσικά και έχασε ο Βάζελος. Και πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός τότε. Εύκολα. Διαραίων λοιπόν ότι ετοιμάζουν τέτοιο. Τι έτοιμα. Νομίζουν ότι θα καθίσουμε εμείς, ας πούμε, παθητικά. Να πέφτουν κροτίδες ή χημικά ή να γίνει πόλεμος πριν ή το πώς θα φτάσει το λεωφορείο στον περιβάλλοντα χώρο του Καραϊσκάκης. Θα είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή, αν υπάρξει. Ναι! Έλα, υπάρχω. Έλα. Σήμερα ταλαιπωρηθήκαμε, παιδιά. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Μόνο από εκεί και από εδώ κουμπερσέρα έχει πάνω κάτω. Εντάξει, okay. Κρεμίζουν είναι ένα θέμα. Πολυκατοικία. Και χθες ο Ζαγόρας είχε ζήτημα, δηλαδή δεν είναι τώρα τωρινό μόνο σε μένα. Και παιδιά, να ξέρετε ότι δεν είναι καθαρό το σήμα σας. Για πες ρε Άκη, έλα, να κλείσουμε μαζί σου. Επειδή γυρνάω παντού, γι' αυτό σου λέω. Να κλείσουμε, ναι. Κοίταξε, αυτοί εδώ πέρα που κάνουν αυτό για τα πρώτα για τα δικά τους τα πρόβατα, έτσι. Να είναι στον δρόμο στην Ισιάδα, εκεί που είναι. Ναι, ναι. Τόσα χρόνια. Εννοείται. Γι' αυτό το κάνουν. Να ξέρετε, να μην νομίζω ότι. Μα πώς θα δικαιολογηθούν, Ράκη, ναι, για τρίτο συνεχόμενο χαμένο πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Αυτό που λες είναι λάθος. Δεν είναι χαμένο πρωτάθλημα. Το κέρδισε μια άλλη ομάδα. Αυτό λένε αυτοί. Ότι είναι χαμένο από εμάς. Αυτό λένε. Χρησιμοποιώ τη δική τους ορολογία. Έτσι, αυτοί το λένε για να φανατίσουν δεν το κερδίζει μια άλλη ομάδα και μάλιστα δίκαια. Το χάνει ο γάβρος. Αυτό είναι, κατάλαβες. Μάλιστα. Τώρα για το Λάμπρο. Όσο γράφεις, φίλε Λάμπρο, εκεί πέρα, και εγώ δεν σε λυπάμαι, να ξέρεις. Με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, δεν με ενδιαφέρει ούτε ο Λάμπρο. Εννοείται, ρε φίλε. Ούτε ο Καντούρη, να ξέρεις. Εμένα με ενδιαφέρει να νικάει η ομαδάρα μου. Από εκεί και πέρα τώρα παίξεις, δεν παίξεις. Πάνε ρώτα. Καταρχήν. Το Καντουρί, ρώτα το Βερίνια που είναι ο αρχηγός. Και πες τον, έχω αυτό το πρόβλημα. Και θα σου πει ακριβώς τι θα κάνεις. Δεν χρειάζεται να βγαίνεις να ξεφτιλίζεσαι. Γιατί ξεφτιλίζεσαι, είδες τι πάθανε οι άλλοι εκεί πέρα. 4-5. Πού είναι ο Σαμπάνης, ρε. Πού είναι οι άλλοι παιχταράδες αυτοί, ναι, που φύγανε. Πάνε στον Ολυμπιακό εκεί πέρα να παίξεις μπαλάρα. Σε κάνα γάλλιο εκεί πέρα και εκεί θα τελειώσει η καριέρα. Κοίταξε, το ξεφτιλίζεσαι είναι βαρύ ρήμα. Να πούμε εκτίθεσαι. Δεν χρειάζεται να εκτίθεσαι. Δεν είναι αντρικό αυτό εδώ που κάνει. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, όχι ξεφτιλίζεσαι. Δεν ξεφτιλίζεται επειδή κάνει μια ανάρτηση. Απλά εκτίθεται. Απλά πέφτει σε δυσμένεια. Ακόμα και ο κόσμος που λέει γιατί δεν παίζει ο Λάμπρου, όταν ο Λάμπρου βγαίνει και κάνει τις αναρτήσεις. Ξαναλέω, εσύ ο Φερέιρα, τι θα ψαρώσεις. Τι θα πεις, αν τον είχα ξεχάσει. Ή τώρα που έκανε το. Ο προπονητής βλέπει ποιος είναι ο καλύτερος και αυτοί παίζουν στην εντεκάδα. Τώρα εσύ πάνε μισή ώρα πιο μπροστά στο γήπεδο, κάνε προπόνηση μόνο σου και κάτσε μισή ώρα μετά την προπόνηση. Ακριβώς. Σκύλιασε στην προπόνηση. Σκύλιασε. Κάνε μία ώρα προπόνηση παραπάνω στους άλλους για να βελτιωθείς, όχι να δείξεις ότι κάνεις. Σε αυτό που κάνεις. Συνάντησα ένα ζευγάρι, γινούσα τα λαδάδικα. Προχθές, 7 και 5 από κάτω. Τα παιδιά γύριζαν από διασκέδαση, έτσι. Ναι. Λέει, πού πας, λέω, πού πάω, στην εκπομπή. Καλά, λέω, 8 δεν ξεκινάς. Και θα πάω 8 ώρα, παιδιά, στη δουλειά. Λέει, από τώρα πας. Δεν πρέπει να πάω μία ώρα πριν να προετοιμαστώ. Αυτό το κακό είναι. Λέει, πηγαίνεις από τώρα, από τώρα πηγαίνω. Λέει, κάθε μέρα, ρε φίλε. 7 και 5 είμαι εδώ για να με εντάξει τη δουλειά μου. Θα πάω 8 παρα 5 να πω τι, δηλαδή, τι θα πρωτοετοιμάζω. Το ίδιο λοιπόν ο καθένας στη δουλειά του. Σκύλιασε μες στην προπόνηση. Αυτό το ίδιο. Χθες μπήκε, Άκη, μπήκε, έβαλε τον γκολ του, φώναξε παρόν. Αυτός να είναι ο τρόπος, αγόρι μου γλυκό, αυτός να είναι ο τρόπος σου. Με αυτόν θα κερδίσεις το χρόνο σου, όχι με τα αποσταρίσματα. Είδαμε τι πάθαν άλλοι. Όσο και για την προηγούμενη ομάδα που έπαιζε δανεικός, εξάρα έφαγε προθέσεις. Με αυτή την ομάδα ήθελε να παίζει πάντα. Τέλος πάντων. Εκεί έδειξε καλά πράγματα. Δεν θέλω να είμαστε άδικοι. Εντάξει. Έδειξε καλά πράγματα. Άλλο Φουρτούνα και άλλο ΠΑΟ. Λοιπόν, εγώ επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα. Και ο Στόχ δεν έπαιζε. Και τον έχει φάει ο πάγκος.
Δεν είδα να κάνει τίποτα από στα ρίσματα γιατί δεν παίζω και προχθές πάλι βάζει όταν ήμουν ευτυχισμένος και βάζει φωτογραφίες από τη σειρτά. Δηλαδή τώρα είσαι δυστυχισμένο. Άστα αυτά βρε αγόρι μου. Μπες και παίξε. Παίξε την μπάλα σου. Έτσι. Ό,τι έλεγα και του Ζαμπά χθες. Άστα προς τα ρίσματα. Μίλα στο πορτάρι. Όχι. Α, αυτό. Αυτό. Στα social. Άκη, λοιπόν, πριν φύγεις. Ναι. Δώσε από το 1 μέχρι το 51. Εμένα με έβαλε την κλήρωση. Όχι. Θα πάλι θα ακούσω τα εξαμάξα από Λονδίνο. Εσύ τελευταίος χάθηκες. Τσέφαγε μαρμάγκα. Ωραία. Δώσε λίγο. Α, μέχρι το. Μέχρι το 51. Μέχρι το 51. Το 52. Λέγε, λέγε. Βγάλε 2. Βγάλε 2. Λέγε. 50. Από το 51, άμα βγάλω 2, δεν είναι 50. Το 52 θα βγάλεις 2, είπαμε. Μα δεν είναι 52. Ναι, αλλά 50 θα βάλεις. Ωραία, λοιπόν, το 50. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Απολογούμε και πάλι για το θέμα με τα τηλέφωνα σήμερα. Πολλοί θέλετε να μιλήσετε και δεν τα καταφέρατε. Βγήκαν οι γραμμές, βγαίναν οι γραμμές, αλλά δεν σας ακούγαμε. Θα το λύσουμε πάρα αυτά. Να είστε βέβαιοι, να είστε βέβαιοι. Λοιπόν, κάτσε να δω ποιος κερδίζει τα κρέατα. Πηγαίνεις να τα πάρεις. Λοιπόν. Ο Τάκης σε 810 κερδίζει τα κρέατα από το κροπολείο Άγγελος στην Νεάπολη. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θυμίζω, καντίνα Pit Stop χορηγός δεύτερης ώρας. Μόνο στα αγαπημένα καντίνα Stop, εκεί Pit Stop. Και καφεδάρες και σφολιατάρες και μπουγατσάρες και τα πάντα όλα. Σε τρία σημεία Θεσσαλονίκη, Λαχαναγορά, Οδό Λαγκαδά και Δυτική Είσοδο. Καντίνα Pit Stop, το απόλυτο success story της Θεσσαλονίκης. Και τσιγάρα και ό,τι θέλετε. Γρήγορα, εύκολα και άπεκτα. Με χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι το σήμα τους. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, υπέροχα πράγματα, υπέροχα πεντανόστιμα εκεί ο Δημήτρης. Όποιος πήγε, ξαναπήγε και κόλλησε. Θα δείτε ότι πουθενά αλλού δεν αφάτε τόσο νόστιμα. Και βέβαια 705-750 Διβεριά. Και τώρα που κρύωσε ο καιρός, κλείστε τα μπαλκόνια σας με αντινεμική σελατίνα από τους κορυφαίους στην Τέντα, την Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011. Πάρτε τηλέφωνο, κλείστε ραντεβού. Θα έρθει χωρίς επιβάρυνση, έρχεται και παίρνει μέτρα και μελετάει το χώρο εκεί που θα μπει η ζελατίνα ή η τέντα σας. Ο Γιάννης, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται το ψυχιατρίο. Κόλκας Μπατμανίδης, Μπατμανίδης Κόλκας. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Θα τα πούμε στις 2 εμείς με την εκπομπή Ποιος Αυτός 1-0. Bye 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 bye.